Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή De Profundis. Απόψε έχουμε μαζί μας τον πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο και μαζί του θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το θέμα το οποίο πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα και δεν αφορά τίποτε άλλο από τον γάμο των ομόφυλων αλλά και την τεκνοθεσία. Τον νόμο δηλαδή, τον οποίο πρόκειται να καταθέσει με σκοπό την ψήφισή του η κυβέρνηση το αμέσως επόμενο διάστημα. Καλησπέρα σας, πατέρα Νικόλε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Καταρχάς, θα ήθελα μία αρχική δική σας τοποθέτηση αναφορικά με αυτό το ζήτημα το οποίο έχει αναδυθεί στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, απλά στην ελληνική κοινωνία το τελευταίο διάστημα και το οποίο φαντάζει να αναδύει ένα νέο ανθρώπινο είδος, εκτός και αν διαφωνείτε. Είναι φανερό ότι και από για άλλους λόγους, όχι μόνο αυτό, βρισκόμαστε μπροστά στο ερώτημα για ένα νέο ανθρωπισμό. Και πρέπει να εξετάσουμε το ερώτημα αυτό με τη σοβαρότητα που του ταιριάζει. Με τη σοβαρότητα με την οποία εξετάστηκε για αιώνες από πολλές παραδόσεις, αρχίζοντας από τη φιλοσοφική ελληνική αρχαιοελληνική παράδοση, την χριστιανική, την Ιουδαϊκή, Ιουδαιοχριστιανική και στην Ανατολή την βουδιστική, την Ινδουιστική, έτσι, στη συνέχεια στην ανθρωπολογία του Ισλάμ και μέχρι, ξέρω εγώ, τον Ταοισμό, Κομφουκισμό. Όλα αυτά αντιμετώπισαν με μεγάλη, πολύ, πολύ μεγάλη σοβαρότητα το πρόβλημα του ανθρώπου και είναι αυτό το πρόβλημα στο οποίο πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη ότι πρέπει να απαντήσουμε προτού προχωρήσουμε σε εύκολες ή γρήγορες νομοθετικές ρυθμίσεις για οτιδήποτε. Ποιο είναι αυτό το πρόβλημα, λοιπόν? Διότι, προτού μπω στο θέμα αυτό, βλέπω, όπως και άλλοι το παρατήρησαν αυτό, μια μεγάλη σπουδή γύρω από το θέμα αυτό. Προχθές είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω ένα ενδιαφέρον πάνελ από νομικούς, έτσι, οι οποίοι μιλούσαν για το θέμα αυτό με εξαιρετική νομική εφράδια και όπως άφεσαν να εννοηθεί, το είπαν και ευθέως, θεωρείται πως το θέμα αυτό είναι καθαρά νομικής φύσεως. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι για οποιοδήποτε θέμα καταλήγει να είναι νομικής επεξεργασίας αντικείμενο, προηγούνται φιλοσοφικές, θεολογικές, κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, ιστορικές μεταλλάξεις οι συνειδητοποιήσεις οι οποίες οδηγούν εκεί. Εάν δεν τα δούμε όλα αυτά μαζί, η νομική κινδυνεύει να επιβάλλει μια αυθαίρετη, δεν είναι κάτι το αδικούν, με βάση την εξουσία την εκάστοτε ή εδώ ή εκεί, άποψη για κάτι το οποίο στη συνέχεια δεν πληροφορεί, όπως λέμε, τις συνειδήσεις. Γιατί? Διότι δεν συμμετείχαν πολύ και έχω και ένα παράπονο στο θέμα αυτό, διότι σε ένα τόσο περίπλοκο θέμα ούτε οι φιλόσοφοι μίλησαν. Οι θεολόγοι ούτως ή άλλως είπαμε είναι να τους αποφεύγουμε ως μείζον κακό της ανθρωπότητας. Οι ψυχολόγοι δεν είπαν τίποτα. Οι παιδοψυχολόγοι δεν είπαν τίποτα. Οι κοινωνιολόγοι δεν είπαν τίποτα. Οι ιστορικοί δεν είπαν τίποτα. Οι γιατροί δεν είπαν τίποτα. Οι βιολόγοι δεν είπαν τίποτα. Τίποτε, τίποτε, τίποτε. Αντί να κληθούν άνθρωποι οι οποίοι θα συζητούσαν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι μόνο έτσι στείνομαι έναν λόγο ο οποίος είναι ιστορικά πιστικός. Εδώ είναι όλο το ζήτημα. Και μετά από όλα αυτά έρχομαι στο ερώτημά σας, το ανθρωπολογικό ερώτημα. Λοιπόν, το ανθρωπολογικό ερώτημα θα πω χοντρικά, για να μην το μεταβάλουμε σε μάθημα φιλοσοφίας εξ ολοκλήρου, ή θεολογίας, θα έλεγα ότι για χιλιάδες χρόνια το ανθρωπολογικό ερώτημα απαντήθηκε με βάση την εντύπωση, την αίσθηση, την εμπειρία του είναι. Έτσι. Δηλαδή, είναι ένα ερώτημα οντολογικό. Αφορά το είναι των όντων. Το τι είναι αυτό που κάνει τα όντα να είναι. Καταλάβατε. Ούτως ώστε αυτό το ερώτημα, καθώς ανατέλει την ανθρώπινη συνείδηση, έτσι, και βρίσκει εκεί απαντήσεις, σε όλο αυτόν τον αγώνα, τη γιγαντομαχία περί της ουσίας, έτσι, που το βλέπουμε στον Πλάτωνα, ας πούμε. Λοιπόν, αναδύεται σταδιακά
η αλήθεια ταυτόχρονα του κόσμου, των όντων και του ανθρώπου. Όλοι μαζί. Δεν θα βρείτε σε καμιά αρχαία φιλοσοφική παράδοση, αλλά και καμία από τις νεότερες φιλοσοφίσεις. Την αποκλειστικότητα ενός ερωτήματος το οποίο αφορά μόνο τον άνθρωπο και μάλιστα μόνον εμένα. Έτσι, δηλαδή η πορεία την οποία διέγραψε η ανθρωπότητα για να φτάσει η δυτική ανθρωπότητα έχει σημασία αυτό. Διότι όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε, όλη αυτή η ιστορία με το γάμα και με τα ζευγάρια και με όλα αυτά, δεν υπάρχει σε άλλους κόσμους εκτός από τον ελληνοδυτικό. Και μάλιστα το χριστιανικό είναι δυτικό και είναι σημαντικό αυτό, διότι υπάρχει μια θεολογία της ελευθερίας εδώ. Υπάρχει το ως της ή της θέλει ο πίσω μορθήν, αν τυχόν, δηλαδή η ατομικότητα έχει μια αξία. Έχει μια αξία, αλλά πάντοτε στην προοπτική της υποδοχής του όλου, ώστε να συναλληθεύουν όλα τα όντα μέσα μου, η πράξη μου να έχει μια κοσμολογική αξία. Και βλέπετε λοιπόν εδώ, όταν πιάσουμε την αρχαία φιλοσοφία, πιάσα το Φέδρο για παράδειγμα, έτσι. Εκεί ο έρωτας καταφάσκεται. Γιατί καταφάσκεται όμως. Γιατί. Και βλέπετε τον Πλάτωνα να πιάνει το παιδάκι αυτό, να το καλοπιάνει, να το φτάνει, τι ωραία όμορφα ζεις, λοιπόν, να σου δείξω και το επόμενο βήμα. Έτσι δεν είναι. Και ξαφνικά ο έρωτας γίνεται μια παγκόσμια κατάσταση, μια παγκόσμια δύναμη και ο καημένος ο Φέδρος ήρθε να ντρέπεται που το μόνο που βλέπε στο νου του είναι πώς θα συναντήσει το λερωμένο το βράδυ και πώς θα βρεθεί μαζί του. Καταλάβατε. Όλη η ιστορία στον Πλάτωνα, όταν φτάνει να μιλήσει ο ίδιος, είναι υπερβολικά εγκρατής. Το λεξικό της όταν λέει ανθρωπίνου σώματος ουχ ύψατο. Είναι απόλυτα απέχει από τη σεξουαλική δραστηριότητα. Και το λέει στην 7η επιστολή αυτό, σα σύσταση στους φιλοσόφους. Ότι αν, έτσι, και σε σημείο που, και βέβαια στο συμπόσιο, όπου λέει ξεκάθαρα πώς από το ένα σώμα πάμε στα πολλά, τον έρωτα, πάμε στα μαθήματα, πάμε στις επιστήμες, αφήνουμε πίσω εντελώς την ερωτική κατάσταση και χυνόμαστε στο έρωτα του ενός, έχοντας την εμπειρία του έρωτος, του σωματικού, ολοκληρωνόμενου όμως μέσα στο, καταλάβατε. Λοιπόν, ολόκληρη αρχαία σκέψη, ουσιαστικά είδαμε αυτόν τον τρόπο, γι' αυτό και βλέπετε τον Μισελ Φουκό. Ένας πολύ μεγάλος διανοητής και ομοφιλόφιλος ο ίδιος, φανερά ομοφιλόφιλος, πέθανε και από AIDS μάλιστα, ή αυτοκτόνησε από AIDS καλύτερα, και για μένα πάρα πολύ σεβαστός, τον έχω διαβάσει με μεγάλη προσοχή σχεδόν όλο. Λοιπόν, και νομίζω σημαντικός για την κατανόηση του τι συνέβη στη Δύση, όλα αυτά τους αιώνες αυτούς σε πολλά επίπεδα, ειδικά στο θέμα της εξουσίας και το πώς αυτή επιβάλλεται, λοιπόν. Και έχει γράψει υπάρχει ένα βιβλίο του, το οποίο ευτυχώς έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Λέγεται Υποκειμενικότητα και Αλήθεια. Είναι η παραδόση του Collège de France. Είναι πολύ τόμη αυτή, αλλά βγήκε αυτό. Και το έβλεπα και στα ελληνικά τελευταία. Εγώ το είχα δει στα γαλλικά πριν χρόνια. Όπου λέει ξεκάθαρα, γιατί η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, με παραδείγματα, τελικά απορρίπτει την ομοφιλοφιλία. Δεν το λέω εγώ αυτό. Μιλάω σε αναγνώση του Φουκώ τώρα. Μόνο. Και η αιτία είναι ότι θεωρεί ότι η ανθρωπολογία που την υποστηρίζει δεν είναι ολοκληρωμένη. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν έχει. Ο Φουκώ τα λέει αυτά. Διαβάστε το βιβλίο να δείτε. Ο σωμοφιλόφιλος το λέει. Ότι δηλαδή δεν καθιστά για παράδειγμα ενεργούς πολίτες. Τους εισάγει σε μια παθητικότητα από την οποία δεν μπορούν να βγουν μετά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όταν φτιάχνει ο Πλάτων τους νόμους, ή όταν ο Λυκούργος στη Σπάρτη, ή όταν ο Σόλων φτιάχνει τους νόμους, καθόλου δεν προβλέπει γάμο ομοφύλων. Καθόλου. Αν ψάξετε τα αρχαία τελετουργικά, έτσι, δεν θα βρείτε καθόλου κάτι τέτοιο. Έτσι. Αφήστε βέβαια που, ίσως είναι μια ερώτησή σας αυτή, αλλά να υπερασπιστώ και λίγο και τη θέση μου σαν ιερωμένο. Ο γάμος υπήρξε πάντοτε μέχρι σήμερα, μέχρι τις τελευταίες δεκαετίες, θρησκευτικός γάμος. Στη Ρώμη τελείται με 10 μάρτυρες και 2 ιερείς. Και επειδή οι ιερείς ήταν διαφόρων αυτών, πρέπει να υπάρχει και ένας ιερέας του Θεού, από ένα σημείο και πέρα. Στην αρχαία Ελλάδα τελείται πάντοτε παρουσία ιερέων. Στις αρχαίες Βέδες, τα τελετουργικά του γάμου είναι πολλά. Και στους Πανισάντες. Έτσι. Στο Κορά είναι γνωστό αυτό. Βλέπετε ότι. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση να συνδεθεί ο γάμος με την εμπειρία του όλου. Και βεβαίως
Το άλλο ζήτημα το οποίο απασχολεί όλη την αρχαία σκέψη είναι το θέμα της φύσεως. Δηλαδή η φύση είναι κάτι από το οποίο μπορούμε να δραπετεύσουμε. Προσέξτε, είναι λεπτό το σημείο αυτό. Θα σας πει ο αρχαίος, ποτέ. Γιατί? Διότι η φύση και ο λόγος είναι ένα. Το έδειξε αυτό ο Χάιντεγκερ. Στον Ηράκλειο, ο λόγος και η φύση ένα και το αυτό. Η φύση, όταν λέει κρύπτεστε φιλή, δεν εννοεί η φύση το. Εννοεί το εσωτερικό είναι των όντων. Η αφανής αρμονία που είναι φανερής κρέσον στον Ηράκλειο. Mm-hmm. Επομένως, η φύση και ο λόγος είναι ένα και το αυτό. Είναι ιερός ο κόσμος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όλα τα στοϊκά συστήματα κάνουν φυσική πρώτα παρά το μιλήσουν για ηθική. Να δούμε πώς είναι ο κόσμος, εδώ πώς θα πράξουμε. Ο Επίκουρος, μέγας φυσικός, δυστυχώς έχει χαθεί ένα μεγάλο μέρος του έργου του. Αλλά είναι τριψήφιος αριθμός φυσικών συγγραμμάτων. Έτσι, για να φτάσει να πει το πώς θα ζήσεις. Ο Αριστοτέλης, το ίδιο. Ολόκληρη η ηθική του Αριστοτέλη έχει να κάνει με τη φύση, όπως ξέρετε. Και με την πραγματοποίησή της. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό είναι και η συνεισφορά του ελληνικού πνεύματος. Η συμπάγεια, η σταθερότητα, όπως παρατηρεί ο μεγάλος μελετητής της αρχαίας φιλοσοφίας, ο Όλοφ Ζιγκόν, το πρώτο πράγμα το οποίο έχει να προσφέρει η αρχαία φιλοσοφία είναι η συμπάγεια της έννοιας του φυσικού. Το ότι το φυσικό είναι ιερό, στο ότι το φυσικό δεν το συζητάμε, μόνο το ακούμε, λέει ο Ηράκλειτος. Μου και μου, αλλά του λόγου ακούσαντας, σοφώνες την ομολογή, εν πάντα είναι. Και το άλλο είναι το στοιχείο της ενότητας, το δεύτερο. Τα πάντα είναι, ενοποιούνται στο εν, το οποίο είναι όλα αντανακλάσεις. Γι' αυτό είναι μεγαλειώδης αρχαία φιλοσοφία. Γι' αυτό το λόγο είναι μεγαλειώδης. Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι αρχαίοι Έλληνες αυτό το ζήτημα? Ο τρόπος είναι δυστυχώς απορριπτικός, δεν θέλω να τα πω. Οι Έλληνες έχουν, η λέξη ομοφυλόφιλος είναι του 19ου αιώνα, όπως ξέρετε. Ναι, ναι. Έχουν τη λέξη κίνεδος και η λέξη αυτή δυστυχώς. Εγώ σας ρωτώ το εξής. Είναι... Οι αρχαίοι Έλληνες ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό, αναμετρήθηκαν και αποφάσισαν το πώς θα το τρέξουν μέσα στην κοινωνία τους. Έχω την εντύπωση. Αποφάσισαν να κάνουν τι λοιπόν? Υπάρχει από τη μια πλευρά η ανεκτικότητα στην ακριβώς ανθρώπινη κατάσταση. Ακριβώς. Το είναι. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη φιλοσοφικής παιδείας αυτής της κατάστασης. Πάντα στον πλάνο σωστό. Το ορθώς παιδεραστήν. Σωστό. Και εισάγει ουσιαστικά μια παιδαγωγική προοπτική, η οποία θα σε πάει μακριά πέρα από τον έρωτα. Διότι η φιλοσοφία πάει πέρα από την αισθητή πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως. Καταλάβατε. Βλέπετε ότι... Για τους νέους εκείνης της εποχής ήταν πολύ φυσικό να ερωτευθούν έναν άνδρα, αλλά να παντρευτούν μια γυναίκα στη συνέχεια, κάτι το ναι, οποίο βλέπετε ήταν... ότι ο γάμος δεν υπήρξε ποτέ, ποτέ, μάλιστα τα παιδεραστικά πρέπει να ξεπερνούνται σε μια στιγμή. Mm-hmm. Για να γίνεις πολίτης και να μπεις μέσα στο αυτό, mm-hmm. αν παραμείνεις, σύμφωνα με τους νόμους του Σόλωνος, αν παραμείνεις ομοφυλόφιλος δεν μπορείς ούτε ιερέας να γίνεις, ούτε να ιερωθήνε, ούτε μέλος του δικαστηρίου, ούτε μέλος της Βουλής, δεν μπορείς. Δεν λέω εγώ αυτά, συγχωρέστε με. Ακριβώς. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν μπορούσαν, γιατί τι θεωρούσαν? Διότι θεωρούνταν ότι υπάρχει μια δυσκολία ως προς την αντίληψη του φυσικού. Εδώ είναι το θέμα. Ο Έλληνας έχει αυτή, ο χριστιανισμός είναι που έδωσε παραδόξως. Τώρα τον υβρίζουνε, αλλά πρωτού πω αυτό θα πω ότι και στον Ινδουισμό θα πείτε ανάλογα κείμενα. Για πείτε μας. Ανάλογα κείμενα. Στη Σουπανισάντ, στην Μπαγκαβάτ Γκίτα. Τι λέγεται εκεί? Είναι δεδομένα τα δύο φύλλα. Είναι όπως τον Πυθαγόρα. Και αυτό θα περάσει και στην αρχαία ελληνική, στην χριστιανική γραμματεία. Όταν ο Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι οι μεγάλες διαιρέσεις, ποιες είναι, λέει, τα επουράνια, τα αισθητά, τα νοητά, τα επουράνια, τα επίγεια, ξέρω, τα αιώνια, τα πρόσωπα, το άρσεν και το θήλι. Αυτό είναι Πυθαγόρας από πίσω. Καταλάβατε, είναι δεδομένο σαν μια, και μάλιστα τα ονομάζει ο Μάξιμος αυτά, ομολογητής, μέρη, τα δύο μέρη του ενός ανθρωπίνου λόγου. Ναι. Ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, και βέβαια μου ετέθη το ερώτημα πριν από λίγο καιρό σε μια άλλη συνέντευξη, εάν οι ψυχές έχουν φύλο. Στην χριστιανική θεολογία δεν υπάρχει προύπαρξη ψυχών. Καταλάβατε. Οι ψυχές δεν προϋπάρχουν των σωμάτων. Η δημιουργία ψυχής και σώματος είναι ταυτόχρονη. Ταυτόχρονη. Πράγμα που σημαίνει ότι η ψυχή είναι έμφυλη από την αρχή της. Όσο για την εσχατολογική κατάσταση που λέγει ο Χριστός ότι ουκ εγκαμούσιν ουδέκ χαμίζονται στο καταματθέον.
Αλλά ο Σάγκελ, το Σάγκελ αναφέρεται στη σεξουαλική δραστηριότητα. Η σεξουαλική δραστηριότητα καταπάβει. Δεν καταπάβει η φυλετική υπόσταση. Καταλαβαίνετε. Γιατί, διότι ό,τι ο Θεός έφτιαξε, δεν το φτιάχνει για να το τελειώσει. Άρσεν και θήλη επίεσε αυτούς. Δεν μετανιώνει για τα έργα του. Αυτή είναι η εξήγηση που δίνουν οι πατέρες. Επομένως τα φύλλα παραμένουν. Δεν υπάρχει λόγος να εξαφανιστούν. Η φυλετική δραστηριότητα, η σεξουαλική, το είδος μάλιστα, προσέξτε, το είδος της σεξουαλικής δραστηριότητας που ξέρουμε εμείς, είναι κάτι που τελειώνει. Έτσι αυτό είναι παρένθεση. Τώρα, άρα να εδώ, τώρα για τα μισό λεπτό, πατέρα Νικόλε. Λοιπόν, εδώ είπατε κάτι πάρα πολύ σοβαρό τώρα, το οποίο δεν είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζει ο κόσμος. Ποιο δηλαδή, ότι κατά την σύλληψη του ανθρώπου, η ψυχή αποκτά φύλο από την πρώτη στιγμή. Ταυτοχρόνως με το σώμα. Ναι, ναι. Και έχει. Ωραία. Εάν συμβαίνει αυτό, εάν συμβαίνει αυτό, τι ακριβώς πρόβλημα προκύπτει και έχουμε αυτή την αντίθεση ψυχής-σώματος στους ανθρώπους οι οποίοι κουβαλούν αρσενικό σώμα, αλλά έχουν μια ψυχή που θέλει να μπει σε ένα θηλυκό σώμα ή να έχει ένα θηλυκό σώμα. Κοιτάξτε, τι αυτό συμβαίνει είναι απορία αρχαία. Και αυτή, στον Πλάτωνα, στο Συμπόσιο, μια από τις απόψεις εποχής που κυκλοφορούν είναι αυτή. Ότι κάποτε οι άνθρωποι ήταν ενωμένοι, είχαν δύο διπλά όργανα, διπλά αυτά, όλα και όργανα, χέρια, πόδια. Και κάποιοι είναι επιθεοί, ήταν πανίσχυροι, λέει, τους κόβουν στα δύο. Αλλά μερικοί λέει, έχουν ίδια όργανα, διπλά. Οπότε ζητούν οι ίδιοι τα ίδια, αυτοί που έχουν διαφορετικά ζητούν το αντίθετο κλπ. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Πλάτων σαν κοσμοπολίτης που είναι, δεν κάθεται πολύ πραγμονής με το ζήτημα. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει να ξεπεράσει τη σεξουαλικότητα. Καταλαβαίνετε. Στην προοπτική της υπέρβασης, έτσι, όχι τη γεννητικότητα. Προσέξτε, στους νόμους νομοθετεί αυστηρά το γάμο μεταξύ ομοφύλων κανονικά. Δεν έχει αντίρρηση, δεν έχει συζήτηση επ' αυτού. Εντάξει. Σας είπα, είναι ένα πράγμα να δέχεται κανείς την περιπέτεια της ανθρώπινης ελευθερίας. Και αυτό είναι χριστιανικό. Και να αφήνει την περιπέτεια της ανθρώπινης ελευθερίας να συμβαίνει. Λοιπόν, και να σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία. Γιατί ακριβώς συμβαίνει. Ένα είναι αυτό για την αρχαία σκέψη. Και το άλλο είναι να δω τι μου λέει ο λόγος, ο οποίος είναι ταυτόσιμος με την φύση των όντων, την ενδότερη. Το ότι ο κόσμος είναι λογικός. Προσέξτε, είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει σήμερα. Και το έδειξε ο Χάιντεγκερ αυτό. Σήμερα, γιατί, διότι μεσολάβησε η χριστιανική εμπειρία. Προσέξτε, η ιουδαϊκή εμπειρία. Όπου ο Θεός είναι έξω από τον κόσμο. Ο λόγος είναι εκτός. Άρα ο κόσμος είναι εδώ. Ο Θεός είναι εκεί. Υπάρχει χάσμα μέγα. Λοιπόν, επομένως, ο κόσμος από μόνος του είναι δημιούργημα. Από μόνος του δεν είναι λογικός. Λογικός είναι όταν εγκατοικεί ο Θεός εντός του. Ο χριστιανισμός έρχεται με την ενσάρκωση να δημιουργήσει το πλαίσιο αυτής ξανά απόλυτης λογοποίησης, θεοποίησης του κόσμου στην κυριολεξία. Αυθαρτοποίηση, αυτό που λέμε ανάσταση. Είναι ακριβώς η δυνατότητα του κόσμου να είναι πλήρως θείος. Εντελώς να μετέχει στη θεία ύπαρξη. Να μετέχει στις θείες ενέργειες. Καταλάβατε. Και αυτό το πράγμα είναι η νέα προοπτική και εδώ εγκαινιάζεται πλέον και μια ελευθερία που δεν υπάρχει στην αρχαία σκέψη. Αυτό είναι το καινούριο. Τι ελευθερία. Στην αρχαία σκέψη είναι κοσμολογική η όλη η προσέγγιση και προσέγγιση. Ναι. Ό,τι πει ο κόσμος θα κάνεις. Ναι. Αν δεν το κάνεις, αρχαία τραγωδία, θα σε διαλύσει. Νέμεσης. Η φάτης, η νέμεσης, το πεπρωμένο θα σε καταστρέψει. Έτσι, η δίκη. Η δίκη. Η θεία δίκη. Θεία δίκη. Λοιπόν, ακόμα και αν μετανοήσεις. Εδώ τίθεται το θέμα του ότι ο άνθρωπος μετέχει ως εικόνα Θεού και στην θεία πραγματικότητα που είναι εκτός του κόσμου. Επομένως έχει μια δυνατότητα να προσδιορίζει τη φύση. Καταλάβατε. Εδώ είναι το έναυσμα της ελευθερίας, στην οποία στηρίζεται εν πολλής και η νεωτερικότητα όπως την ξέρουμε σήμερα και όπως την γνωρίζουμε. Επομένως, στον χριστιανισμό, ο άνθρωπος δεν είναι κοσμολογικά προσδιορισμένος. Είναι εικόνα του Θεού. Παρά το ότι ο κόσμος είναι θείο δημιούργημα, ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος
επεκταίνει την ενσάρκωση. Αυτό είναι ακριβώς. Mm-hmm. Ουσιαστικά μετέχοντας στο μυστήριο του Χριστού, ενσωματωνόμενοι στο μυστήριο του Χριστού, επεκτείνουμε την ενσάρκωση. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι οντολογικό γεγονός για τους πατέρες. Δεν είναι μια σύναξη, ένα σωματείο ομοφρονούντων. Είναι ένα γεγονός το οποίο συντελείται το μυστήριο, το οποίο εμφανίστηκε με την Ανάσταση και με τη μεταμόρφωση. Δηλαδή, να γίνει ο κόσμος έργο Θεού. Αυτό είναι όλο. Να γίνουν τα όντα, έτσι, τα πεπραγμένα του Θεού πλέον. Και ο άνθρωπος να είναι ο ιερέας της δημιουργίας με τον τρόπο αυτό. Η αντίληψη ότι ο κόσμος είναι έργο του Θεού, δηλαδή, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι, έχει μέσα του, το λέει καταρχήν ο Απόστολος Παύλος, έτσι, τι λέει, ότι καθορώνται, λέει, μέσα στα όντα οι δυνάμεις και οι θελήσεις του Θεού και η πραγματικότητα του Θεού. Καταρχήν υπάρχει ως θεία δημιουργία, αλλά για να μπει το γεγονός του Χριστού μέσα, να γίνει, να επεκταθεί η ενσάρκωση, χρειάζεται την ενέργεια του ανθρώπου. Εδώ είναι το θέμα. Mm-hmm. Αν ο άνθρωπος πει όχι, επειδή είναι θεοειδής η ελευθερία του, αναστέλλεται αυτή η κατάσταση. Και μπορεί να καταστραφεί εντελώς η δημιουργία και με ένα κουμπί να διαλυθεί και το σύμπαν. Βλέπετε τι θεοειδή εξουσία έχει ο άνθρωπος. Αλλά εδώ βέβαια τίθεται ξανά το θέμα του πώς θα προχωρήσει αυτή η ελευθερία. Θα ενωθεί με τη σοφία του Θεού και την αλήθεια των όντων. Ή θα είναι μια ελευθερία αυθαιρεσίας. Και εδώ ξεκινάει η νοτερικότητα. Όπου. Όπου. Ξαφνικά ξεκινάει καταρχήν ο διαφωτισμός. Εγώ στο βιβλίο μου για την άνοδο του βελούδινου οκληρωτισμού θεωρώ ότι ξεκινάει και από πριν αυτό. Mm-hmm. Και μάλιστα το θέτω, δεν ξέρω αν είναι ακριβές, αλλά στη δική μου μελέτη είναι η μελέτη αυτού που συνέβη μεταξύ Γκρότιους και Χόμπς καταρχήν. Όπου τίθεται το ερώτημα της φύσεως ανεξάρτητα του Θεού για πρώτη φορά. Με τη διαφορά την εξής. Ότι στον Γκρότιους ο κόσμος, η φύση, τα όντα, υπαγορεύουν και κανονιστικά το τι θα πράξεις, ενώ στο Χόμπς όχι πλέον. Στο Χόμπς είναι η ατομική ιδιοκτησία της φύσεως που την κάνω ό,τι θέλω. Όλοι αυτοί λένε ότι είναι άθεοι. Είναι χριστιανοί, όπως και όλος ο διαφωτισμός είναι χριστιανικό φαινόμενο. Θα το πω αυτό αμέσως μετά. Και όλη η νοτερικότητα είναι χριστιανικό φαινόμενο. Και η συζήτηση που κάνουμε σήμερα τους γάμους των ομοφύλων είναι 100% χριστιανικό φαινόμενο. Γι' αυτό και είναι αδύνατο να συμβεί στο Ισλάμ, δεν θα συμβεί ποτέ στον Ινδουισμό, δεν θα γίνει ποτέ στον πουθενά αλλού. Είναι καθαρά φαινόμενο ελληνοδυτικό. Γιατί έχει να κάνει με την ελευθερία κατ' εικόνα του Θεού, έτσι. Αν διαβάσει του πατέρε, θα δει ποια είναι η εικόνα του στον άνθρωπο, είναι η απόλυτη ελευθερία. Το ότι μπορεί ξαφνικά να πει στον Θεό, δεν θέλω να σε ξέρω. Και στη δημιουργία την κάνω εγώ ό,τι θέλω. Mm-hmm. Είναι μια ελευθερία η οποία μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή ή σε αγιασμό και θεοποίηση και σοφία και φιλοσοφία ξανά. Γι' αυτό οι αρχαίοι Έλληνες το αγαπήσαν αυτό. Mm-hmm. Το αγαπήσαν, του θύμιζε την ιερότητα του κόσμου και το πώς αυτό ο κόσμο μπορεί να προχωρήσει και ακόμη πιο πολύ στη θεία σφαίρα και να αγιαστεί εκεί μέσα. Το ότι οι Έλληνες γίνανε χριστιανοί δεν είναι τυχαίο. Καθόλου τυχαίο. Και προσπαθώ στο βιβλίο μου αυτό, το τελευταίο για την αφανή αρμονία, να το δείξω αυτό. Το τι ερωτήματα έθεσαν και τι απαντήσεις είδαν ότι έπαιρναν. Mm-hmm. Λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, ξεκινάμε με την εταιρικότητα να τίθεται το ζήτημα πλέον της ατομικής χρήσης της φύσεως. Το είναι όλο. Στο διαφωτισμό, σωστά σε ένα σημείο, εξεγείρεται η ανθρώπινη η φιλοσοφία της εποχής κατά μιας έννοιας της φύσεως κληρονομημένης από το δυτικό, έτσι, ο σχολαστικισμό, που ήταν λίγο περισσότερο νεοπλατωνική από ό,τι έπρεπε, δηλαδή ήταν λίγο περισσότερο εξαερωμένη από ό,τι έπρεπε. Εδώ είναι βαθιά τα θέματα, έχω γράψει πολλές σελίδες γι' αυτά, αλλά δεν θα μπούμε σε τόσο ειδικά ζητήματα, όχι, ειδικά στη μελέτη του Αυγουστίνου και του Ακινάτη. Λοιπόν, παρόλο που έχω τρομερή σημασία, φοβερή σημασία, γιατί είναι τάσεις, ό,τι σημαίνει σήμερα, ετοιμάζεται ένα βιβλίο μου τώρα στα αγγλικά, ελπίζω να μεταφραστεί στα ελληνικά, για την αυτοκαθολικοποίηση. Το οποίο ξεκινά ουσιαστικά από τον τέταρτο. Φοβερός όρος. Ναι,
και την αντιπαραθέτω με τη διενοημάτωση, που είναι και αυτός ένας όρος, τον έφτιαξε ελληνικά και τον μεταφράζω αγγλικά, inter meaningfulness. Λοιπόν, αυτά τα δύο γεννήθηκαν και τα δύο μέσα σε μια ορισμένη κατανόηση του χριστιανισμού, η οποία υπήρξε λίγο εις πολύ ατελής, εντάξει, είναι μεγάλο πράγμα ο χριστιανισμός, κατανοείται συνεχώς όλο και περισσότερο, ξέρετε. Λοιπόν, και έρχεται η ρίζα του πράγματος εκείνου να έχει αντίκτυπο στη σημερινή κοσμίκευση εν ολίγης, όπου τι γίνεται. Ξαφνικά, ο άνθρωπος, η ελευθερία, η θέληση αυτονομείται. Αυτό έγινε από τον Descartes. Mm-hmm. Ο Descartes λέει λοιπόν, ο Descartes, αφού μεσολάβησε όλη αυτή η συζήτηση, μαζί με τους άλλους που είπα, ο Ντεκάρτ τη θέληση την αυτονομή. Δηλαδή, θεωρεί ότι είναι θεοειδής η θέληση, αλλά όπως αυτός είναι αυτόνομος, έτσι εγώ είμαι αυτόνομος. Επομένως, το κύριο χαρακτηριστικό του δυτικού ανθρώπου, του ξένου που είναι η θέληση αυτή, η άπειρη θέληση, είναι πλέον ιδιωτική. Mm-hmm. Και μετά θα έρθει ο Νίτσε και την ιδιωτική αυτή θέληση, την καλή θέληση αδύναμος, εσωτερική αυτή υπέρβαση. Δεν υπάρχει ορίζοντας προς τα έξω. Άρα, κρατεούται το ατομικό υποκείμενο στο έπακρο. Mm-hmm. Είμαι εγώ. Και αυτό είναι τόσο βαθιά στην ανθρώπινη στη Δύση. Βλέπετε, η Μάρθα Νούσμπαουμ, που τιμάται ως φιλόσοφος, είναι ακριβώς αυτό. Μιλάει για την ιστορική αυτή υπέρβαση, ως ουσία του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα κατάγεται από την αυτήν ορισμένη ερμηνεία την οποία έκαμε ο Ντεκάρτ και ξεκίνησε από τον Γκρότιους και τον Χόμπς κλπ. Και πέρασε από τον διαφωτισμό και έφτασε να γίνει εσωτερική αυτή υπέρβαση. Η κατάφαση της φύσης από τον διαφωτισμό είναι εσωτερική μου κατάφαση. Εγώ την έχω τη φύση, εγώ καταφάσω σε αυτήν, εγώ την εξυπηρετώ και εγώ κάνω ό,τι θέλω πλέον. Και είμαι πλέον διαθέτης του εαυτού μου. Mm-hmm. Και εδώ αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα. Διότι στο Νίτσε ακόμα αυτό κρατάει τα χαρακτηριστικά μιας αναφοράς στον κόσμο. Στο σύμπαν, στα όντα δηλαδή. Mm-hmm. Σιγά όμως, αυτός ο ατομικισμός γίνεται ναρκισισμός, είναι το νεότερο φαινόμενο. Είναι μια λατρεία του εαυτού, χωρίς κανένα άλλο κοσμολογικό όρο, χωρίς να υπάρχει κανένα ο διπλανός. Και εδώ βοήθησαν κάποιες φιλοσοφίες, όπως χωρίς να το θέλουν, ο υπαρξισμός ας πούμε. Μια εκδοχή του υπαρξισμού, όχι όλος ο υπαρξισμός, όχι ο Κίρκεγορ, όχι ο Μαρσέλ Σάρτρ, ναι. Mm. Έτσι. Δεν υπάρχει ουσία με προβολή στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό, η Σιμόν Ντε Μπουβουάρ μιλάει για την κατασκευή του δευτέρου φύλου. Γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινη φύση, τη φτιάχνουμε εμείς. Μια προβολή. Κοιτάξτε τώρα πώς ενώσαμε την αρχαιότητα με τον νόν. Εδώ τώρα. Και τι γίνεται. Έρχεται λοιπόν η νεότερη εποχή. Και αυτός ο πειρασμός του ναρκισισμού, ως προσπάθεια να είναι όλη αλήθεια σε μένα μέσα και εγώ να μην αλήθεια το πάντα, αυτοκαθολικοποίηση, φτάνει και γίνεται ένας αυτισμού πια. Εγώ μιλάω για μεταναρκισισμό σήμερα. Στον εαυτό Ιουλίου, όπου γίνεται πλέον αυτισμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ο ναρκισισμός ακόμα κρατάει τη σχέση μέσα. Έχει μια στενή σχέση. Σχετίζομαι μαζί σας ναρκισικά. Ναι. Mm-hmm, mm-hmm. Ο αυτισμός πια δεν έχει τίποτα. Είμαι εγώ. Και μάλιστα δεν αισθάνεται την ανάγκη να λογοδοτήσει για καμιά απολύτως επιθυμία του. Το μόνο πράγμα που θα σας πει και το μόνο επιχείρημα και το μόνο μοναδικό επιχείρημα και είναι φοβερό που δεν ενοχλεί αυτή η κατάσταση κανένα είναι ότι αφού το θέλω ξεκινάει με μεγάλη ωφέλεια. Και αφού το θέλω να πάει να χαθεί όλη η ιστορία της ανθρωπότητας. Να πάει να χαθούν όλες οι φιλοσοφίες, να πάει να χαθούν όλες οι θρησκείες. Να πάει να χαθεί όλη η τέχνη. Εδώ βλέπετε ότι αυτό το woke αυτό καταγγέλει το Σέξπιρ, καταγγέλει το, πώς το λένε, μεγάλο συγγραφής, ποιος ακόμα, ότι είναι λέει, τι σου λέει, ομοφοβικός, λέει ότι είναι, ναι, είναι ματσό στοιχεία πολύ έντονα κλπ. Και πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την κουλτούρα και τα γάλαματα στην Αμερική που τα καταστρέφουν, διότι είναι ωραία. Και όλη αυτή η ιστορία, επομένως, ολόκληρη η πραγματικότητα του κόσμου, προς αυτό που θέλω εγώ, έτσι, μοιάζει να οχριά. Μοιάζει να οχριά. Και αυτό το πράγμα αναβάλλεται μέσα και την βιοτεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μια κατάσταση όπου, όπως λέει ένας ξένος πολύ μεγάλος μουσικός και ποιητής, no one sets the rules. Κανένας δεν θέτει τους κανόνες.
Επομένως, είμαστε σε ένα χώρο που για πρώτη φορά ούτε ο λόγος, ούτε η φύση, ούτε ο Θεός, ούτε τίποτα δεν έχει να πει τίποτα, διότι εγώ είμαι τα πάντα. Είμαι εγώ. Είναι κάτι το οποίο έτσι. Και αυτό κάνει τους κομμουνισμούς, τους παρελθόντους και τα αυτά να φαίνονται σαν άγιες καταστάσεις. Διότι εκεί υπήρχε μια λογοδοσία, ξέρω εγώ, στοιχειώδης, ξέρω εγώ, κάτι λέγανε την ιστορία ακόμα οι άνθρωποι, κάτι λέγανε. Εδώ δεν θέλετε να υπάρχει κάτι τέτοιο και κυρίως δεν φαίνεται καν να τίθεται το ερώτημα. Μεγάλη εμπιστοσύνη στην επιστήμη δείχνει ο άνθρωπος. Δεν ασχολείται με την εσωτερική του ζωή, διότι εκεί βιώνει ένα αίσθημα υπαρξιακής μοναξιάς, το οποίο τον τρομάζει, τον βγάζει έξω και αποζητά αποδείξεις οι οποίες θα τον κάνουν να πατήσει γερά στα πόδια του. Σε αυτή την βάση μιας σχέσης που ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει, διεπιστημονικής, δηλαδή να μιλήσει η θεολογία, η φιλοσοφία με τη βιολογία, δεν ξέρω, με την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα, με τις νευροεπιστήμες, ώστε να βρεθεί ένας κοινός τόπος στοιχειώδους συνεννόησης, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει το balance, την ισορροπία, η οποία έχει χαθεί. Μα είναι τι σήμερα θέλω να πω. Μου θυμίζετε τώρα το βιβλίο του Hans Jonas, ναι, που ήταν ο πρώτος που έγραψε τον περασμένο αιώνα, τα ερωτήματα που θέτει η νέα εποχή, mm-hmm, και η νέα τεχνολογία. Mm-hmm. Είναι το βιβλίο «Η αρχή της ευθύνης». Λοιπόν, και λέει αυτό το πράγμα ξεκάθαρα. Λέτε, δηλαδή ότι χρειαζόμαστε μια φυσική φιλοσοφία καινούρια. Ναι. Και χρειαζόμαστε και μια ηθική τελεία και παύλα. Διότι δεν πρέπει να τα πράγματα στενά, mm-hmm, ότι έχω το πρόβλημα αυτό και το ικανοποιώ έτσι. Πρέπει να πάμε τα πανανθρώπινα πάντοτε. Και λέμε και για κάθε πράξη μας. Αυτό λέει ο Καντ. Μπορεί να πει ότι διαφωτίζουμε. Παρά τα αυτά όμως κρατούσε ακόμα. Ξέρετε ότι, ξέχασα να το πω, η σημερινή κατάσταση αναιρεί και το διαφωτισμό πια. Mm. Ο διαφωτισμός μίλησε για λογική, για διάλογο, για κριτική, για αυτά. Εδώ τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Υπάρχει μια άποψη που πρέπει να επιβληθεί. Τελεία και παύλα. Εγώ βλέπω, επειδή τον εκτιμώ τον διαφωτισμό σε ένα σημείο, και το έχω γράψει αυτά τα πράγματα. Είπε μερικά πράγματα καλά. Πότε αυτά πια. Δηλαδή, πλέον, έτσι πώς τίθεται τα ζητήματα σήμερα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα τέτοια θέματα. Και θα προκύψουν και άλλα στο μέλλον. Θέλω να πω το εξής. Ναι. Αν η θεολογία, η φιλοσοφία δίνει μία, και η ψυχολογία δίνει μία απάντηση αναφορικά με την ύπαρξη των ανθρώπινων όντων, τα οποία δοκιμάζουν ένα αρνητικό συνέστημα αναφορικά με το συσχετισμό σώματος ψυχής, ναι, έρχεται λοιπόν, προσπαθεί η επιστήμη και λέει, η νευροεπιστήμη συγκεκριμένα, και αναφέρομαι στο βιβλίο του Ζακ Μπαλταζάρ, όπου εκεί λέει ότι έχει γίνει μία έρευνα, η οποία κατέληξε σε ένα συμπέρασμα, το οποίο λέει το εξής. Τα ομοφυλόφιλα άτομα, κατά την εμβριακή τους ζωή και αμέσως μετά τη γέννηση, αντιμετώπισαν ένα ασυνήθιστο ενδοκρινικό περιβάλλον, το οποίο οδήγησε όχι μόνο στον ιδιαίτερο σεξουαλικό προσανατολισμό τους, αλλά και σε διαφοροποίηση στη συμπεριφορά και τη φυσιολογία. Λοιπόν, για τον συγκεκριμένο συγγραφέα του εν λόγω βιβλίου, η ομοφυλοφιλία δεν αποτελεί θέμα επιλογής, δεν είναι ασθένεια ή διαστροφή, ούτε οφείλεται σε αδιάφορους γονείς ή σε προβληματικό κοινωνικό περιβάλλον. Είναι απλώς, ακόμη, μία εκδοχή του φαινομένου της βιολογικής ποικιλότητας. Και έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Αν αποδειχθεί αυτό, γιατί δεν έχει αποδειχθεί. Ναι, ναι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία από το 1896 έως και, ναι, σήμερα. Ναι, ναι. Οπότε και είχε δοθεί ο συγκεκριμένος όρος από τον αντίστοιχο γερμανό συγγραφέα. Αν αποδειχθεί λοιπόν επιστημονικά ότι αυτό το οποίο μόλις σας διάβασα, δηλαδή ότι δεν είναι μία, ότι είναι μία μάλλον ακόμη εκδοχή του φαινομένου της βιολογικής ποικιλότητας, τότε τι θα πει, κοιτάξτε, η θεολογία, τι θα πει η φιλοσοφία, τι θα πει η ψυχολογία. Καταρχήν θα ρωτούσα το εξής στην περίπτωση αυτή, αν αυτό είναι αληθινό. Γιατί δεν έχουμε λεσβίες, γάτες και γκέι σκύλους. Έχουμε. Όχι.
Στο ζωικό βασίλειο υπάρχει αυτό, λέγεται. Υπάρχει ως τυχαία συμπεριφορά. Ναι. Ως μόνιμη συμπεριφορά όμως. Ναι. Να ξέρουμε ότι αυτός ο σκύλος είναι ομοφυλόφιλος, μονίμος. Ή ο ελέφαντας αυτός είναι αμφιφυλόφιλος. Ή η γάτα αυτή είναι λεσβία. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, το λέω αυτό όταν σπούδασα εγώ ψυχολογία πριν 40 χρόνια. Είχαμε ένα καλό καθηγητή του μπιχαβιορισμού και το θέμα το είχε λύσει. Μπαμ κι όξο, δεν υπάρχει στα ζώα ομοφυλία, αλλά δεν υφίσταται ομοφυλία. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα έχουμε μια σειρά από θεωρίες για την παραγωγή ψυχολογικής. Ακριβώς. Απλώς λέω ότι αν υπάρχουν επιστημονικά αποδειχθεί έχουν αυτό το πράγμα, με ποιον τρόπο θα συνομιλήσετε σε αυτή τη βάση. Υπάρχουν μια σειρά από θεωρίες, οι οποίες προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Ξεκινώντας από το Φρόιντ, έτσι δεν είναι, ναι, και το Γιούγκ, βεβαίως, τους επιγόνους, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή. Να τους υπενθυμίσουμε λίγο αυτούς τι ακριβώς έχουν πει για αυτό το θέμα. Θα τους υπενθυμίσουμε. Και φτάνοντας μέχρι ανθρώπους σήμερα οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους τη βιολογική έρευνα. Εμείς συμφωνούμε με αυτά. Είναι ευχής έργων. Δεν καταφέρει κάποιος να μας δείξει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Καταλάβατε τι λέω. Πολύ δεν καλά διαφωνούμε. Και το λέω, μιλάω στον πληθυντικό. Γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι έχουν γνήσιο ενδιαφέρον. Που αφιερώσαν χρόνια από τη ζωή τους για να το μελετήσουν. Και δεν το μελετάμε απλώς εξωτερικά. Όλοι μας έχουμε φίλους, δικούς μας ανθρώπους. Εγώ έχω και πολλούς οι οποίοι έρχονται ομοφυλόφιλα ζευγάρια στο γραφείο μου. Και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα των ζευγαριών αυτών. Και έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να βοηθήσω σε τέτοιες περιπτώσεις. Και νομίζω μερικές φορές βοήθησα και λίγο. Καταλάβατε. Αλλά υπάρχει ένα κενό στο θέμα αυτό. Και εδώ είναι το θέμα όλο. Προχθές λέγαμε για το Γιούγκ. Στο πανεπιστήμιο που είμαι, τους παρέδιδα Φρόιντ και Γιούγκ σε ένα μάθημα που έχω και λέγεται Θρησκεία και Ασυνείδητο. Και το έχω για ως επιλεγόμενο. Και βέβαια εκεί αναγκαστικά ήταν μια μακρά διάλεξη ωρών. Ξεκίνησα αναλύοντας το Φρόιντ. Δεν μπορείς να αποφύγεις την ανάλυση του Ειδηποδίου. Για το Φρόιντ είναι παρόντες οι δύο γονείς στον ψυχισμό του παιδιού. Και μπαίνουμε και στο θέμα της τεκνοθεσίας. Απολύτως παρόντες και αν τυχόν δεν είναι παρόντες, εάν ατυχήσει αυτή η παρουσία του ενός ή του δευτέρου, με οποιοδήποτε τρόπο, και ενώ ατυχήσει συναισθηματικά, όχι με την απουσία του, όχι επειδή έφυγε απλώς. Λοιπόν, αλλά να ατυχήσει, ξέρουμε ότι έχουμε και μεγάλες διαταραχές, από τις οποίες ο Φρόιντ παρήγαγε εν μέρει και την ομοφυλοφιλία. Λοιπόν, και ο Γιούγκ, ανάμεσα στα αρχέτυπα του συλλογικού ασυνειδίτου, τα οποία είναι αυτά που είναι περσόνα, η σκιά, ο σοφός γέροντα, η μητέρα, τα λέει, είναι και η άνιμα και ο άνιμος. Συνοπτικά, λέει ο Γιούγκ, ότι η άνιμα είναι η θηλυκή πλευρά του άνδρα. Και όλα αυτά τα οποία αφορούν την ευαισθησία, το γούστο, τη συναισθηματικότητα, ξέρω εγώ, η άνιμα. Αυτή την παίρνει από τη μάνα του. Αντίστοιχα, η κοπέλα που θα γίνει έξυπνη, αυτή η δημοσιογράφο και ξέρω εγώ, διανοούμενη καθηγήτρια, παίρνει το άνιμο από τον πατέρα τη. Και από όλη αυτή την όμορφη σχέση που κάνει με τον πατέρα τη. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά, φαίνεται ότι σε αυτού του κλασικού εδώ υπάρχει μια σαφή αναφορά στη γονεϊκότητα και στην αυτή. Ναι. Λοιπόν, και από κάτω υπήρξαν κάποια παιδιά που δεν τους άρεσαν αυτά. Έτσι, και δείξαν δυσφορία. Και τους παρακάλεσα. Λέω, πέστε μου, τη γνώμη σας, καταλαβαίνετε τι λέω. Και τους είπα αυτό το πράγμα που λέω και τώρα, ότι είμαστε ανοιχτοί στην έρευνα πάρα πολύ. Το θέμα είναι όμως, ότι δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αυτή η έρευνα θα υπάρξει τόσο ριζοσπαστική, ακούτε, που θα καταργήσει την έννοια του φύλου. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, και εδώ είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, γιατί εγώ αισθάνομαι ότι σε λίγο θα απαγορευτεί και η ομοφυλοφιλία. Τι εννοείται? Αυτό βλέπω. Παρακολουθώ τα δρόμενα διεθνώς. Ναι. Νομίζω ότι σε λίγο και η κουήρα, ας πούμε, αυτή η ρευστότητα θα αντικαταστήσει την δυνατότητα της ομοφυλοφιλίας. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα το οποίο... Μα το παράδειγμα είναι αυτό που συνέβη στην Αγγλία τώρα, πριν λίγους μήνες. Στην Αγγλία δημιουργήθηκε αυτή μια ένωση, η LGB, Lesbian Gay Bisexual Alliance, η οποία αποτελείται από ανθρώπους και διανοούμενους,
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ομοφιλοφιλία καθόλου δεν θέλει να καταργήσει τα φύλλα. Έτσι, ορίζει τον ομοφιλόφιλο άνδρα σαν άνδρα που ερωτεύεται ένα άλλο άνδρα. Mm-hmm. Και τη λεσβία γυναίκα ως μια γυναίκα που ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα. Λοιπόν, οι οπαδοί της ρευστότητας του φύλου, οι τρανς και όλοι αυτοί, οι διεμφυλικοί κλπ. Έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Τους κάμανε καταγγελίες ως τρανσφοβικούς. Και έγινε ένα τρομερό δικαστήριο στην Αγγλία, με πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ τα διαβάζω επειδή συνδέομαι μέσω του Cambridge με την Αγγλία που διδάσκω. Και έχω αυτό να ψάχνω σε μερικά σα. Και έγινε με χαμός μεγάλος και τελικά το δικαστήριο δικαίωσε και ήταν απέναντί τους όλα τα τρανς σωματεία, κάτι mermaids, κάτι. Ήταν διάφοροι οι οποίοι έχουν όμως. Λοιπόν. Το δικαστήριο δικαίωσε ποιους? Τους, την LGB Alliance. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι λέγανε ότι υπάρχουν τα φύλλα. Ναι. Γενικά, εδώ είναι το ερώτημα και εδώ είναι ερωτήματα αυτά τα οποία θα πρέπει να έχουμε. Η Εκκλησία έχει απαντήσεις, την οποία εγώ την κουβαλάω μέσα μου και χαίρομαι που την κουβαλάω. Αλλά έξω, η δυσκολότερη ερώτηση που σας κάνουν σε ένα δημόσιο χώρο, αν είστε πολιτικός ειδικά, είναι να σας ρωτήσουν τι είναι η γυναίκα. Τι είναι. Τι είναι η γυναίκα. Πριν από λίγο καιρό, στην Αγγλία πάλι, μια βουλευτής του αντιπολιτευμένου κόμματος απάντησε ότι η γυναίκα είναι αυτή που έχει μία μήτρα και πέσανε να τη φάνε. Διότι η γυναίκα κατ' αρχήν μπορεί να μην έχει μήτρα και να έχει πέος. Το είναι όλο. Και έγινε ο χαμός ο Μέγας μέχρι που βγήκε ο διεκδικητής της Προεδρίας και ο αρχηγός της αντιπολίτευσης και είπε, εντάξει, λέει, δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, δεν συζητάμε για αυτά, συγχωρέστε μας που τα κουβεντιάσαμε και δεν θα έχουμε να πούμε τίποτα κλπ. Και αν ρωτήσετε ένα πολιτικό στη Δύση τι είναι η γυναίκα, ας πούμε, θα σας πει ήταν ωραία στις διακοπές που κάνω το καλοκαίρι, πέρασα υπέροχα, ήταν όμορφα. Δεν απαντάμε στο ερώτημα αυτό. Εδώ έχει κανείς να σκεφτεί διάφορα πράγματα, διότι μια κοινωνία που να έχει ισότητα, που να έχει διαφορά, που να είναι ελεύθεροι οι άνθρωποι και να μην ονειδίζονται και να μην προσβάλλονται για τις προτιμήσεις τους, όλοι τι θέλουμε. Ναι, αλλά δεν επιβάλλεται με τη βία. Με την πειθό επιβάλλονται αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε τι λέω. Με τη συζήτηση για την ακρίβεια. Γενικώς. Με μια βάση. Για να κατανοήσεις και άλλο. Για να σε αγαπήσει και η κοινωνία. Να σε αγαπήσει και ο άλλος σε αυτό που είσαι. Όταν κυνηγάς τον ένα, κυνηγάς τον άλλο, βρεις τον ένα, βρεις τον άλλο κλπ. Γίνεσαι ίδιος με αυτούς που κάποτε δίωξαν εσένα. Εμένα μου είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Όλοι όσοι έχουν διωχθεί. Και δεν δέχομαι πουδενή στη συνείδησή μου μέσα, σε καμία περίπτωση, να μην κανείς σέβεται την ανθρώπινη ελευθερία την οποία σεβάστηκε ο Θεός. Έτερον εκάτερον όμως. Ένα είναι αυτό. Αλλά το να πω γάμο, τη σχέση που θέλω να έχω αύριο με τον αδελφή μου, συγχωρέστε με γιατί υπάρχουν και αυτά, τα πάνε και άλλοι, δεν λέω εγώ. Μόνο είμαι το σκύλο μου, είμαι την θεία μου. Είμαι τον αυτό, εδώ. Είμαι ένα καλοριφέρ, όπως είπε κάποιος καλλιτέχνης. Είμαι ένα καλοριφέρ. Είμαι ένα ρομπότ. Είμαι ένα ρομπότ. Θα μου πει άλλος, στην ίδια μοίρα τα βάζεις. Δεν τα βάζουμε στην ίδια μοίρα, αλλά έπονται, είναι μια πόρτα. Φυσικά, που είναι ανοίγει τόσο κανείς. Κοντά. Έτσι. Αυτό εννοείται όταν μιλάτε για ηθική του γούστου. Τι είπατε? Αυτό εννοείται όταν μιλάτε για ηθική του γούστου. Αυτό εννοώ την ηθική του γούστου. Η ηθική του γούστου δεν εννοώ την ελευθερία που έχει ο καθένας να πέφτει έξω ή να έχει δίκιο ή να περνάει από διάφορες φάσεις συνειδητοποίησης σε όλα τα επίπεδα και στο εξωτερικό. Όχι. Αυτό είναι πολύ σεβαστό. Υπάρχουν ομοφυλόφιλοι που είναι θαυμάσιοι άνθρωποι και έχουν έναν υπέροχο τρόπο να αυτοτοποθετούνται για τα ζητήματα αυτά. Αλλά κάποια κινήματα παράγουν φασισμό. Και βλέπετε ότι αντί να σε ακούσουν τι λες, δεν δικαιούσε να μιλάς καν. Ειδικά εμάς τους κληρικούς. Το βρυσίδι που πέφτει, καταλάβατε. Εντάξει, δεν δικαιούμαστε εμείς να είμαστε άνθρωποι, ο καθένας ξεχωριστός από τον άλλον. Δεν έχουμε εμείς δικαίωμα να έχει καθένας την παιδεία του, την πρόσβασή του, την μόρφωσή του, την απορία του. Αυτό είπα στους φοιτητές. Μπορείτε να με διαφωτίσετε. Ελάτε, θα αναλάβω ποιος θέλετε από εσάς. Είπα διδακτορικό να κάνει μαζί μου. Για να πάμε πέρα από το Γιούγκ. Ελάτε. Ελάτε. Αλλά δεν θα μου λέτε ότι θα διδάσκω το Γιούγκ. Γιατί αυτά θυμίζουν κάτι άλλα καθεστώτα. Βεβαίως.
στα οποία δεν θέλαμε να δούμε. Μήπως από την ομοφοβία θα περάσουμε στην ετεροφοβία. Μήπως υπάρχει αρκετή ετεροφοβία ώστε να γεννηθεί και ομοφοβία. Και τα δύο υπάρχουν. Και τα δύο υπάρχουν. Όταν σας λένε ο λευκός άνδρας, ο δυτικός άνδρας είναι παντός. Και το θέμα αρχίζει να επεκτείνεται. Διότι υπάρχουν νέα παιδιά. Εγώ ζούσα. Και επεκτείνεται ταχύτατα. Ανάμεσα στους φοιτητές. Σχεδόν ντρέπονται. Καταλάβατε. Μου λέγατε για μια... Να ομολογήσουν ότι είναι straight. Και κοιτάξτε ακόμα, δεν μου αρέσει η λέξη straight. Ούτε το cisgender που λένε. Θα προτιμούσα τη λέξη άντρας. Και δεν θα πει με straight. Γιατί με λέει straight. Εγώ έτσι. Πρέπει να έχω οπωσδήποτε μια μικρή μεγάλη δυσφορία με το φίλο. Αυτό το καταρχάς, πράγμα. Γιατί να χρησιμοποιούμε ξενικό όρο. Ή λένε στα παιδάκια, εγώ παιδιά μικρά δεν έχω, έχω εγγόνια όμως. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχει σημασία τι είστε, το φίλο θα το διαλέξετε. Και το λέει αυτό σε ποιο, στο τετράχρονο, στο πεντάχρονο, στο εξάχρονο. Το σεβασμό τον καταλαβαίνω. Τον προσανατολισμό τον καταλαβαίνω. Την εμπειρία και την ελευθερία την καταλαβαίνω, τώρα για πολλωστή φορά. Να μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει μία χρυσή λέξη. Ναι. Η οποία πρωταγωνιστεί και έχει, έχει ένα νόημα που για τον καθένα προφανώς, γι' αυτό και έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα και υπάρχει αυτή η πολεμική ατμόσφαιρα, άλλο νόημα, δικαίωμα. Α, η λέξη δικαίωμα. Πολύ ωραίο ο Στέλιος Ράμφος και μου κάνει εντύπωση, γιατί παλιότερα δεν τα έλεγε αυτά. Είπε τελευταία, έκανε κανένα δύο συνεντεύξεις και είπε ότι το δικαίωμα χωρίς ώρα καταστρέφει την κοινωνία. Είναι μια σκέψη η οποία, βέβαια, η προηγούμενη δουλειά του Ράμφου, μιλώντας συνέχεια για την κατάφαση του αυτοστοχαστικού υποκείμενο. Οδηγούσε προς τα εκεί. αλλά το θέμα είναι ότι δεν φαινόταν ίσως όπως έπρεπε. Το δικαίωμα, υπάρχει ως δικαίωμα, καταλαβαίνετε. Γιατί υπάρχει δικαίωμα. Υπάρχει δικαίωμα γιατί ο άνθρωπος είναι φαντασία, ξέρετε. Να δούμε και σε. Δηλαδή, είναι ένας δημιουργός ενός κόσμου σημασιών ψυχοσωματικών και αιώνιων. Γι' αυτό υπάρχει ελευθερία. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να κοινωνεί με τους άλλους και τα όντα. Και πάλι θα γυρίσω. Βλέπετε ότι παρόλο που είμαι θεολόγος και καθηγητής δογματικής σε πάρα πολλά χρόνια υπήρξα. Λοιπόν, μου αρέσει να καταφεύγω στους αρχαίους, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι εύκολο να πεις όχι στους αρχαίους. Μερικά θα πούνε ο χριστιανισμός δεν με ενδιαφέρει, είμαι άθεος. Λοιπόν, καθά αν κοινωνήσουμε, πως λέει ο Ηράκλητος, αληθεύουμε, καθά δεν είναι διάσωμα ψευδόμεθα. Ορίζει το ψεύδος με έναν οντολογικό τρόπο. Το ψεύδος σου λέει δεν είναι το δικαίωμα. Το ψεύδος είναι ο τρόπος με τον οποίο κοινωνήσουμε τους άλλους. Αν μόνο εσύ το λες, ναι. Εδώ πιθανώς υπάρχει θέμα. Ποιο θέμα, της ύβρεως. Το λέει ύβριν χρήσιμη είναι μάλλον η πικαΐν. Και βέβαια στον χριστιανικό κόσμο υπάρχει η έννοια της συνεργίας, η οποία είναι θεμελιώδης. Ενεργεί ο Θεός, συνεργεί ο άνθρωπος. Μιλάει ο Θεός, διαλέγεται ο άνθρωπος. Υψώνεται ο άνθρωπος σε συνεργό Θεού πλέον. Αλλά δεν μιλάει μόνος του. Λάβατε. Δεν λέει στο Θεός, κάσε τώρα εσύ. Μιλάω εγώ. Τι κοινωνία θα προκύψει αν αποφασίσει ο άνθρωπος την αποδόμηση του ανθρώπινου φύλου ως απάντηση κατά της ομοφοβίας. Δεν είμαι προφήτης, αλλά ελπίζω ότι αυτό το πράγμα δεν θα γίνει. Νομίζω ότι δεν πρέπει να γίνει, διότι, σας είπα, είναι ένα πράγμα η περιπέτεια της ανθρώπινης ελευθερίας και είναι άλλο πράγμα το είναι, το «ον», το κόσμος, τα όντα. Σε αυτά τα πράγματα καλό είναι να είμαστε όλοι αρχαίοι Έλληνες. Έλληνες. Με την έννοια όχι την εθνική, με την έννοια τη φιλοσοφική. Είναι συμπαγής ο κόσμος. Και γιατί τον έφτιαξε ο Θεός με έναν τρόπο. Συγκεκριμένο. Η Εκκλησία αυτό ξέρει. Γι' αυτό η Εκκλησία σας βλέπετε, το λέει ότι δεν δέχομαι τον γάμο των ομοφύλων. Τον γάμο. Τον ιερολογημένο γάμο. Τον γάμο που ξέρω εγώ. Πόσο γάμος είναι μυστήριο και πώς παίρνει μορφή μέσα στο γάμο η ιερότητα την οποία επικαλείστε και δεν μπορεί αυτή να συντελεστεί στο πλαίσιο ενός πολιτικού γάμου, άρα δεν μπορεί να επιφέρει και όλα τα συνακόλουθα. Μέσα στην προέλευση της εσωτερικότητας, ο πολιτικός γάμος είναι επαρκέστατος.
γιατί είναι η συνθήκη μεταξύ δύο ανθρώπων. Ένα συμβόλαιο. Αν διαβάσει το Ρωμαϊκό Δίκαιο, Καντ. Θα σας πει, το και μεταφέρεται ακριβώς στο Βυζαντινό Δίκαιο. Αυτό είναι γάμος, είναι δεσμός, θα σας πει, θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Ναι. Θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Το γιατί νομίζω προσπάθησα να το εξηγήσω. Καταλάβατε, είναι θείο και ανθρώπινο το δίκαιο, διότι ο άνθρωπος είναι θείος και ανθρώπινος. Αυτό είναι όλο. Όταν σας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι το σώμα, σου λέει πρόσεξε το σώμα, έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Φοβερή κουβέντα. Το σώμα, αυτό εδώ το φθαρτό σώμα. Τι σημαίνει, για να λύσετε το λίγο έχει... αυτό που λέει. Σημαίνει ότι είναι μεταφυσική. Τι αυτό σημαίνει. Σημαίνει ότι η πράξη μου, ο λόγος μου, η μουσική μου, το τραγούδι μου, mm-hmm. η ποίησή μου, η σκέψη μου, όλα αυτά τα πράγματα με κάνουν άνθρωπο. Και η πνευματικότητα είναι το μυστήριο του ανθρώπινου όντως. Και έτσι εικονίζει το Θεό. Τον εικονίζει αν σαρκεί το Θεό. Mm-hmm. Μάλιστα η χριστιανική παράδοση είναι σαφές ότι και ενσώματι, το λέει ο Γρηγόριος ο Παλαμάς, η εικόνα του Θεού είναι το συναμφότερον. Ακολουθώντας μακριά χριστιανική πατερική παράδοση, mm-hmm. δεν είναι μόνο η ψυχή, λέει, δεν είναι μόνο το σώμα, είναι το συναμφότερον. Και ο Άγιος Μάξιμος λέει, ομολογητής λέει, όχι μόνο η ψυχή και σώμα, αλλά και η ελευθερία. Να δουλέψεις με όλα αυτά. Mm-hmm. Να είσαι σκηνοθέτης τη ζωή σου. Αυτό το πράγμα είναι που μας κάνει ανθρώπους. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι εξ ορισμού, πώς θα σου το πω, έραστης του απολύτου. Να πάμε λίγο ψυχολογικά να προσεγγίσουμε το θέμα, αν μπορούμε. Αναφορικά με το πρότυπο της μητέρας και του πατέρα. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι η ψυχολογία τους προηγούμενους αιώνες προσπάθησε να αναλύσει την δύσκολη, σχεδόν ακατόρθωτη σχέση μεταξύ τη διαβίου σχέση μεταξύ της μητέρας και του παιδιού, του πατέρα και του παιδιού. Είναι μία εκ προημίου δύσκολη σχέση, η οποία έχει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία αφήνουν τραύματα στους ανθρώπους. Και έρχομαι να ρωτήσω το εξής. Όταν δεν έχουμε καταφέρει να δώσουμε απαντήσεις ακόμη για μια τόσο ουσιαστική σχέση όπως είναι αυτή της μάνας και του παιδιού ή και του πατέρα και του παιδιού, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε στην εξίσωση ένα ακόμη πρόβλημα? Είναι έτοιμος δηλαδή ο άνθρωπος να υποδεχθεί ένα ακόμη Κοιτάξτε. Πρόβλημα σε αυτή ναι. τη σχέση που λέει γονέας 1, γονέας 2, ενώ δεν έχουμε δώσει απαντήσεις στα βασικά? Η κλασική φροηδική θεωρία, όπως την προσλαμβάνει μέσω του Λακάν, που για μένα ήταν και δάσκαλος, όχι ο ίδιος, οι μαθητές του. Αλλά ναι, στη Γαλλία, όταν θέλησα να ασχοληθώ με mm-hmm. τέτοια θέματα. Λοιπόν, και νωρίτερα πριν βέβαια, να το πω απλά. Η μάνα δίνει στο παιδί, μέσα από το στάδιο του καθρέφτη, τον πρώτο του εγώ. Το κοιτάει στα μάτια, το μωρό της, το οποίο τη γνωρίζει πολύ καλά. Και όπως γνωρίζει και τον πατέρα, γιατί ο άνθρωπος είναι το γέννημα μίας σχέσης. Είναι το γέννημα μιας αγάπης. Δεν είναι σαν το σκύλο που απλά βάζεις γοάριο σκύλου, σπερματοζωάριο σκύλου και έχεις σκυλάκι. Ο άνθρωπος γεννιέται από μία σχέση. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη της ψυχολογίας του βάθους, την οποία ουδείς δικαιούται να παραβλέψει. Και μια εμπειρία όλων μας. Mm-hmm. Λοιπόν, το παιδί γνωρίζει τη μάνα του, η οποία του δίνει, τι του δίνει, τον άμεσο εαυτό του. Την υποδοχή στον κόσμο αυτό, θέλοντάς το. Καλώς ήρθες στον κόσμο μας. Mm-hmm. Είναι ο πρώτος υπέροχος ναρκισσισμός, ο οποίος κάνει το παιδί να δικαιούται να έχει ένα εγώ και να αγαπά τον εαυτό του. Mm-hmm. Και να μην βουλιάξει στην κατάθλιψη μέσα σε λίγο. Ναι. Μετά από λίγο θα έρθει ο πατέρας και είναι η παρουσία του συμβολικού. Είναι ο τρίτος όρος που κάνει το παιδί να οριμάσει. Και συναισθηματικά να αποκτήσει συνέστημα και να το διακρίνει από το συνέστημα των άλλων και κυρίως να μπει στην τάξη του λόγου. Να γίνει στοχαστής. Να αρχίσει να μιλάει. Να αρχίσει να ονομάζει τα πράγματα. Να αρχίσει να υπάρχει ως υποκείμενο διακριτό. Λοιπόν, αυτό είναι η κλασική ψυχαναλυτική θεωρία. Δεν αντικαθίσταται λοιπόν η μητέρα
και ο πατέρας, διότι είναι η απολύτως δεδομένα μέσα στον ψυχικό μου οργανισμό από το πρώτο λεπτό. Mm-hmm. Ξέρουμε σήμερα ότι το παιδί παιδαγωγείται ήδη μέσα στη μήτρα. Γνωρίζει τον πατέρα, γνωρίζει τη μάνα, γνωρίζει τη σχέση τους, δεν μπορεί να τα πει. Αλλά αντανακλούν αυτά άμεσα στην ανάπτυξη του από το πρώτο λεπτό της σύλληψης. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μας συμβούλευε εμάς τους εγκάμους, τις συζύγους μας, όταν είσαι έγκυος, κοίταξε, προσευχή, να λες ένα κύριε λέει, να έχεις ένα κουβοσκήνι, για το να λες δύο λόγια, ηρεμία, συχνή θέλει κοινό επαφή με την Εκκλησία, να ακούσω όμορφη μουσική, να διαβάζεις όμορφα πράγματα, να λέει, γιατί, όταν αυτά περνάνε στο παιδί απευθείας, το οποίο παιδί μάλιστα είναι και ανυπεράσπιστο. Δηλαδή, ό,τι του δώσει θα πάρει. Ότι βγαίνουν μερικά παιδιά τα οποία είναι τρελαμένα από κάθε σχέση που είναι κάπως μπερδεμένες κλπ. Είναι κάτι που το αναμένουμε. Το ίδιο το πρώτο νευρικό σύστημα. Mm-hmm. Και να κάνει με αυτή την ύπαρξη. Επομένως, είμαστε γέννημα των γονέων μας. Και αυτό και βλέπουμε μερικές παραδόσεις, όπως ο κομφουκιανισμός. Και στην Ιαπωνία ο συντοϊσμός. Επειδή τώρα πλέον διδάσκω ερμηνευτική της θρησκείας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αυτά τα βλέπω με μεγάλη ο κομφουκιανισμός, μια από τις πρώτες θεμελιώδεις αρχές του, η οποία επισύρεται την ποινή του θανάτου, είναι ο απόλυτος σεβασμός στους γονείς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Mm-hmm. Διότι είναι μια ανακάλυψη του κινέζικου πολιτισμού αυτή. Μερικά πράγματα κάποιοι πολιτισμοί τα αναπτύσσουν περισσότερο από άλλους. Και η μητέρα για αυτήν είναι και πλούτος, θα τα βλέπουμε. Λέγεται ότι σημασία έχει. Ναι. Α, έχετε να προσθέσετε. Αν το φέρουμε στην κατάσταση εδώ την τωρινή, επειδή υπάρχει μια άλλη συνέντευξη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια καταστατική απόρριψη της πατρότητας και μια καταστατική απόρριψη της μητρότητας. Mm-hmm. Και αυτό είναι φοβερό. Για μένα δημιουργεί πρόβλημα και ψυχολογικό, αλλά και ηθικό. Με ποια είναι στο παιδί εγώ αυτό. Απαγορεύω τη διαδικασία της μητρότητας. Με ποιο τρόπο, πού πατάς και το κάνεις. Πώς μου λες, έχει αγάπη και δεν πειράζει που έχει αγάπη. Αγάπη έχει και το ίδρυμα. Μπορεί να παίρνεις μια καλή γυναικούλα και να σε φροντίσει μέσα στο ίδρυμα που θες. Αγάπη έχει, έτσι. Καταρχάς δεν είναι δεδομένο και, ότι θα έχει αγάπη. Και κάποιοι που θα υιοθετήσουν και κάποιοι που και γειτόνισσα. Και ένας παπάς, είχαμε την Κιβωτό του κόσμου, mm-hmm. αυτό το θαυμάσιο άνθρωπος, ο πατήρ Αντώνιος, σε 8.500 παιδιά έδωσε, έγινε πατέρας και μάνα και... Mm-hmm. Λοιπόν, καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, και αγάπη λοιπόν είναι κάτι, αλλά η μητρότητα είναι ένα άλλο είδος αγάπης. Αυτά τα λέει πολύ ο Έριχ Φρόμ στο βιβλίο του «Η τέχνη της αγάπης». Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο να σ' αγαπάει ο αδερφός, άλλο να σ' αγαπάει ο φίλος, άλλο να σ' αγαπάει ο γείτονας και άλλο να σ' αγαπάει η μάνα σου. Αν δεν σ' αγαπάει η μάνα σου, ή αν δεν υπάρχει μάνα σου, αν σε έχει εγκαταλείψει, γιατί έτσι βιώνει το παιδί την απόσταση αυτή. Το τραύμα δεν θεραπεύεται με την αγάπη του γείτονα. Αυτό ξέρω εγώ ως κλασικός ψυχολόγος που υπήρξα. Με τι θεραπεύεται? Μα αν πάρει γίνει καμιά χάρη και έρθει ο Θεός και επισκεφτεί την καρδούλα του ανθρώπου και έρθει χάρη μέσα και τον αγιάσει και τον κάνει να ξεχάσει το τραύμα του. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Με άλλο τρόπο εγώ δεν είδα να θεραπεύεται κανένας. Mm-hmm. Καταλάβατε, και η καταστατική απουσία του της πατρότητας. Θα είναι αιτία κατάθλιψης. Τα παιδιά τα βλέπεις τα ορφανά. Η δουλειά μου είναι, εδώ και 35 χρόνια, είμαι καθηγητής. Συντοβάθμια εκπαίδευση. Ξέρετε πόσες φορές έχω κουβεντιάσει τέτοια ζητήματα με φοιτητές νέους. Πόσες φορές τα έχω δει να εκδιπλώνονται μπροστά μου. Πάρα πολλές, σας το λέω. Και έρχονται τώρα κάποιοι μου λένε, κοίταξε να δεις. Τι είδος και κοινωνία, μάλιστα, λοιπόν. Παρένθετη μήτρα. Τι θα πει παρένθετη μήτρα. Εγώ το νέο αυτό, το νέο δουλεμπόριο. Το νέο δουλεμπόριο. Mm-hmm. Θα πάω εγώ, έρχεται μια φτωχή φοιτητριούλα, ας πούμε, σαν και αυτές που έχω και εγώ και έχετε και έχουν κι άλλοι, η οποία είναι φτωχούλα. Είναι φτωχούλα και ξέρετε, άμα βγει θα παίρνει 60. Και έτσι πλησιάζει κάποιο, έχει νέο κορίτσι, γεια και λοιπά. Ένα εδώ πουλάκι μου, πάρε ένα ξαψήφιο νούμερο. Ξαψήφιο. Και θα γίνει μου τη μήτρα σου για 6 μήνες, για 9 μήνες. Θα είναι εύκολο να πει όχι. Και η ευγονική, και όλος ο φασισμός, και το θέλουμε πράσινα, και το θέλουμε κίτρινα, και άμα είναι αγόρα το πεθάνουμε, αν είναι κορίτσι το θέλουμε, ή αντιστρόφος, και φέρ' το εδώ, να μοιάζει εμένα. Και... Τι είναι αυτά τα πράγματα? Σε ποια εποχή ζούμε?
στην πρόχειση του Ρωμαϊκού, στο Ρωμαϊκό χάος. Τι είναι αυτά? Και τα ακούγονται αυτά σοβαρά? Και κατηγορούν την Εκκλησία, η οποία είναι η τελευταία φωνή της λογικής από τον τόπο. Εκεί καταντήσαμε. Η τελευταία φωνή της λογικής. Ποιας λογικής? Της στοιχειώδους. Και είμαστε σίγουροι ότι η νέα κατάσταση θα είναι τέλεια. Και όταν μιλάτε με αυτούς, σας πω, τόσες στραβές οικογένειες. Ναι, βρε παιδάκι μου, τόσες στραβοί γιατροί υπάρχουν. Την ιατρική δεν πέταξε στα σκουπίδια όμως. Τόσες στραβοί ψυχολόγοι υπάρχουν. Την ψυχολογία δεν πέταξε στα σκουπίδια όμως. Τόσες στραβοί παπάδες υπάρχουν. Ναι, αλλά υπάρχουν και μερικοί που δεν είναι στραβοί. Δεν έχεις δικαίωμα. Αυτό του έδωσε κρίση. Και μάλιστα η κοτολογική. Θα. Πώς το ξέρεις αυτό? Ο Ράμφος είπε πολύ σωστά, έγραψε στην Καθημερινή. Πρέπει, παιδιά, λέει, συγγνώμη, οι δεσμοί καταρχήν αυτοί δεν είναι διαρκείς συνήθως. Σας το λέω και από την εμπειρία τη δική μου. Ο μεγάλος πόνος των ζευγαριών, των ομοφυλόφιλων. Για πείτε μου, επειδή είπατε προηγουμένως ότι σας επισκέπτονται να σας συμβουλευτούν, τι προβλήματα τους απασχολούν συνήθως? Ένα πρόβλημα είναι η φυλετική ρευστότητα. Σοβαρό πρόβλημα. Το ότι κάποιος πηγαίνει κάποιον σαν άνδρα, έχω περίπτωση τέτοια. Ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έτσι. Και πέρασε μια και πέρα, δεν ξέρει τι να πει κανένας. Και ο άνδρας κάποια στιγμή, ο άλλος άνδρας, δεν θέλει να είναι τόσο άνδρας. Και αρχίζει η δυσαρμονία. Μέσα στο ζευγάρι. Μέσα στο ζευγάρι σε βιολογικό επίπεδο. Σε εξωβιολογικό επίπεδο. Το ίδιο και στις γυναίκες. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι το τέριαγμα αυτό. Καταλάβατε. Δεν έρχεται πάντα εύκολα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τρόπος να παιδαγωγείς έναν τέτοιον συνάνθρωπο, έτσι δεν είναι? Ποιος με είναι αγάπη. Αυτός ο τρόπος? Εντάξει, υπάρχουν στάδια με τα οποία μπορούν να προχωρήσουν οι αυτοί οι άνθρωποι. Άλλο στάδια. Είναι αυτό. Mm-hmm. Και άλλο είναι αυτό το πράγμα. Να το παίρνεις και να λες, μα είναι γάμος. Τι να και τα παιδιά. Ποιανού παιδιά? Τα παιδιά της μίας που θα κάνει με σπέρμα. Εγώ ως άνδρας δεν νιώθω μειωμένος, τώρα είμαι σπερματομηχανή. Και παίρνεις ένα φτωχό παιδί αυτό και του λες, κοίταξε, νέος είσαι καλά. Δουλεμπόριο δεν είναι αυτό? Πώς πουλάγανε παλιά τους δούλους. Mm-hmm. Φέρε μου λοιπόν και εμένα το σπέρμα, πόσα θες? Στον άντρα είναι λιγότερα, γιατί στον άντρα είναι εύκολο να δώσει το σπέρμα. Καημένη γυναίκα, κυοφορεί 9 μήνες και κινδυνεύει και η ζωή της. Κλωσσομηχανή η γυναίκα, σπερματομηχανή ο άνδρας. Και αυτό λέγεται γάμος. Λοιπόν, δεν υπάρχει ποτέ μέχρι τώρα αυτό το πράγμα γάμος. Και σωστά η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σταμάτησε το πράγμα εκεί. Το ερώτημα είναι, σε μια επόμενη φάση, μέσω νομικών τρόπων, αν διεκδικηθεί και αν το πάρουν, θα μου πεις, τι σε νοιάζει? Με νοιάζει. Η δική μου ζωή θα αλλάξει. Τα δικά μου τα πιστεύω δεν θα αλλάξουν. Τα πιστεύω της Εκκλησίας δεν θα αλλάξουν. Εντάξει. Αλλά αυτός ο δικαιωματισμός που θα αρχίσει έτσι, ρωτάει ο Ράμφος και ρωτάω κι εγώ, πού θα σταματήσει? Πού θα σταματήσει? Και με ποιο τρόπο θα σταματήσω? Με ποιο τρόπο θα πούμε ότι, κοίταξε να δεις, το να παντρεύεσαι τον ομόφυλό σου είναι σωστό. Το να παντρεύεσαι την αδελφή σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος? Γιατί είναι λάθος? Γιατί είναι λάθος? Και αυτή με θέλει και εγώ τι θέλω. Λέμε τώρα. Μια χαρά είμαστε, μεγαλώσαμε μαζί, ξέρουμε ένα τον άλλον. Τι είναι, ένα κλικ. Συμβαίνει χρόνια αυτό. Είναι κλικ. Ένα κλικ. Γιατί να μην παντρευτώ τη μητέρα μου. Πιο τρομακτικό ακόμα. Έτσι. Το πατέρα μου. Πιο τρομακτικό ακόμα. Mm-hmm. Πιο τρομακτικό ακόμα. Δηλαδή, δικαίωμά μου είναι. Ποιος θα πει και γιατί το όριο του γάμου, λέμε πάντα. Mm-hmm. Όχι τις σχέσεις. Εγώ τα ορίζω αυτά απόλυτα. Γι' αυτό και σας είπα, έχω αυτός ο ώμος που βλέπετε εδώ. Ξέρετε τι κλάματα έχει δεχθεί ομοφύλων ανθρώπων? Ξέρετε πόσες ώρες έχω αφιερώσει για να παρηγορήσω ανθρώπους που πολύ κακώς έπασαν, που δεν θα έπρεπε να πάσουν? Αυτό είμαι κάθετος. Άλλο είναι αυτό. Και να τους βοηθήσουμε να χτίσουν μια ζωή, ναι, σας είπα. Αυτός όμως που βλέπετε εδώ και αυτό το τηλέφωνο στάζει αίμα. Αλήθεια σας λέω. Καταλάβατε. Άλλο είναι αυτό. Κανένας το φωνάζω, το ορίομαι, δεν έχει δικαίωμα να προσβάλλει κανέναν άνθρωπο. Είτε ειδίκαιο ο Μπαλταζάρ,
είτε δεν έχει δίκιο. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία ενός ανθρώπου είναι ιερή και σεβαστή. Γιατί, το είπα και σε μια άλλη συνέντευξη, διότι είναι εραστής του απολύτου. Mm-hmm. Διότι ζητάει το Θεό. Mm-hmm. Διότι εκεί μέσα θα βρει τρόπο ο Θεός να τον εμπιστευτεί, να τον επισκεφθεί. Καταλάβατε, και έχει δικαιώματα. Και μάλιστα, εάν αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν ευθύνεται καθόλου ίδιος, πραγματικά, έχει πολύ περισσότερα δικαιώματα. Βέβαια. Ενώπιον του Θεού. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να το πλήττει αυτό. Κανένας. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι της Εκκλησίας το σέβονται αυτό σήμερα. Πια δεν ξέρω. Αυτό που βλέπω, το consensus, ας πούμε. Και η Εκκλησία δεν είπε θα κατεβάσω κόσμο στους δρόμους, ούτε θα φωνάξω, ούτε θα κάνω, ούτε θα δείξω. Έτσι. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εκδοχή της ομοφιλοφιλίας που είναι διαφθορά. Γι' αυτή κυρίως μιλάω ο Απόστολος Παύλος. Διότι σήμερα βλέπετε, παλιά η ομοφιλοφιλία ήταν 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι, 20. Σήμερα είναι ένα τεράστιο πράγμα. Γιατί υπάρχει διαφθορά. Μεταδίδεται για λόγους όχι επειδή εγώ το αισθάνομαι, αλλά γιατί να μην το κάνω. Κάνω εκείνο. Έκανα σαν μόδα. Έκανα εκείνο, όπως και μεγάλη και η πτώση της στρέας της σεξουαλικότητας. Mm. Τρομακτικό. Η πορνογραφία, λέω στα μαθήματά μου, δεν έχει κάνει, όχι με τον ανθρώπινο έρωτα απλώς, τότε σίγουρα δεν έχει κάνει. Ούτε με το σεξ δεν έχει να κάνει τίποτα. Καταλάβατε, δεν είναι σεξ φυσιολογικών ανθρώπων αυτό. Είναι κάτι που γίνεται μπροστά σε μια κάμερα, έχει αμοιβή, όλα είναι ψεύτικα, σχεδόν όλα, ακόμα και αν φαίνονται αληθινά. Και κυρίως, τι τα λέμε τώρα, είμαστε ενήλικες, έχουμε ζήσει ερωτική ζωή. Και εσείς και εγώ, και ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Καταλάβατε. Επομένως, είναι άνθρωποι οι οποίοι διαφθείρονται και περνάνε σε μια. Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια ρευστότητα, γιατί απέτυχα εδώ, να πω εδώ θα πετύχω εκεί. Μα όσο είσαι ο ίδιος πνευματικά, και εκεί θα αποτύχεις. Mm-hmm. Δεν είναι. Το θέμα δεν είναι σεξουαλικής αυτοδιάθεσης μόνο. Είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Αυτά τα παιδιά τα οποία υιοθετούνται από τα ομόφυλα ζευγάρια στο πλαίσιο ενός πολιτικού γάμου ή εκτός αυτού. Ναι. Η Εκκλησία πώς τα υποδέχεται, τα βαπτίζει, δεν θα τα βαπτίζει. Νομίζω ότι η τάση είναι να τα βαπτίζει, αλλά ακόμα δεν έχει αποφανθεί η σύνοδος από αυτού. Και μερικοί ιεράρχοι εξέφρασαν την εξής αντίρρηση, είπαν ότι εάν αυτό το πράγμα παρουσιάζεται σαν μια γιορτή ενός γάμου, που εμείς δεν το δεχόμαστε ως γάμο, εδώ έχουμε πρόβλημα, λένε. Mm-hmm. Αλλά η Σύνοδος δεν έχει πάρει ακόμα. Mm-hmm. Εγώ γενικά στηρίζω απόλυτα την απόφαση της Σύνοδου. Έτσι. Μπορεί να είναι διατυπωμένη σε μια γλώσσα λίγο σκληρή, λίγο τεχνική, τεχνητή, και να μην mm-hmm. περιλαμβάνει μέσα και το γεγονός ότι κάποιοι από εμάς έχουμε δεχτεί να κλαίνε στον νόμο μας. Και να κλαίμε κι εμείς μαζί τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά αυτό, γενικά το έργο της Εκκλησίας, ξέρετε, το βαθύ αυτό το έργο δεν φαίνεται. Για άλλους αυτούς, ξέρετε, εμείς είμαστε, τι να πω κι εγώ, τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ ήμουν άθεος χρόνια. Ποτέ δεν σκέφτηκα όμως ότι πίσω από το φαινόμενο της θρησκείας υπάρχει απλώς μια απάτη. Γιατί? Διότι είναι πανανθρώπινο φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο, έχει παράγει τόνους σοφίας ανθρωπολογικής, τις οποίες βασίζεσαι κι εσύ. Είπα προηγουμένως ότι όλα τα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα είναι χριστιανικής καταγωγής. Και το λέω προκλητικά και προκαλώ οποιονδήποτε από αυτούς. Οποιονδήποτε από αυτούς που το μου κάνουν να βρίζουνε. Και δεν λέγονται σοβαρά. Να έρθει να το κουβεντιάσουμε αυτό. Για να χαρεί και ο ίδιος. Να δει ότι ο τόπος στον οποίο αναπτύχθηκε είναι ο χριστιανικός τόπος. Ο τόπος που γεννήθηκε και το δικαίωμα, σας είπα, ως δικαίωμα της ελευθερίας, ως προσωπική συνεργία. Αλλά αυτή η συνεργία, αυτό είναι το πρόβλημα, πρέπει να συνεργεί με τον Θεό. Όχι να του λέει, τώρα μιλάω εγώ, εσύ δεν μιλάς. Και είναι το πρόβλημα. Αλλά η ελευθερία να σεβαστεί. Πατέρ Νικόλα, εσείς είστε μία φωνή η οποία είναι τελείως ανοιχτή σε σχέση με τον τρόπο που η Εκκλησία προσεγγίζει αυτά τα ζητήματα. Μα και η Εκκλησία έχει άλλες φωνές. Συντάσσει, παραγράφους, αλλά και υπάρχουν και ιεράρχες οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική και ιερείς, άποψη και, από τη και δική θεολόγοι σας. Και αυτοί. Βεβαίως. Υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Βεβαίως. Βέβαια υπάρχουν. Αλλά το θέμα ποιο το αναζητάει. Γενικά η εμπειρία μας όταν πάμε να αρθρώσουμε λόγο mm-hmm. και λέω τώρα συγκεκριμένα άτομα. Άτομα που το ξέρω προσωπικά και που γράφουν σχόλια, τα οποία είναι υβριστικότατα. Και αντί να κοιτάξουν τον τρόπο που προσπαθούμε να τους να βοηθήσουμε τις καταστάσεις αυτές και να μπούμε κι εμείς στο ζυγό αυτόν και να κάνουμε, mm-hmm.
φτάνουν στο άλλο άκρο και θεωρούν ότι είμαστε τι. Ποτέ δεν κατάφερα να καταλάβω πώς μπορεί μερικοί άνθρωποι να είναι τόσο πολύ στραβοί όσο είμαστε εμείς. Και γιατί να είναι τόσο πολύ στραβοί. Και για ποιο λόγο. Δηλαδή, ποιος φταίει από πίσω. Τι φταίει ο Χριστός, φταίει η Καινή Διαθήκη, η Παλιά Διαθήκη, φταίει. Τι φταίει. Φταίει η απόρριψη. Θα ήθελα δηλαδή. Ναι, εντάξει, φταίει η απόρριψη. Μόνο εκεί δεν βρίσκω και εγώ λογική απάντηση. Και εδώ είναι το θέμα ότι αν θέλουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί, οι αγαπημένοι μας αυτοί οι άνθρωποι, να βοηθήσουν, έτσι, πρέπει να βοηθήσουν με τον αγαθό τους τρόπο. Αυτό είναι το θέμα. Όταν γίνονται οι gay και pride παρελάσεις και άλλος έχει ανάγκη να βάλει την Παναγία στα γεννητικά του όργανα και το σταυρό από πίσω του και να τα καίει και μετά να πηγαίνει στην εκκλησία και λέει γιατί δεν με παντρεύεις. Από εκεί και πάρα σηκώνουμε τα χέρια. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Δεν υπάρχει τίποτα να πεις. Δηλαδή πραγματικά θέλουμε ανθρώπους που να τους σεβόμαστε και να σέβονται τον εαυτό τους. Να είναι σοβαροί, να σκέφτονται το ανθρωπολογικό πρόβλημα. Εγώ τη στρέτη μου ταυτότητα γιατί βάζω συνέχεια σαν αμφισβήτηση. Γιατί θεωρώ τα λόγια του Χριστού, ξέρετε, για μας, του straight, είναι φοβερά. Τι είναι, ξέρω, θα σας θυμίσω λίγο. Λέει σε μια στιγμή, ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, το ρωτάνε για τη μοιχεία, ήδη εμίχευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Τότε είμαστε όλοι μοιχοί εμείς. Πόσες φορές έχουμε δει γυναίκα στη ζωή μας και είπαμε, πω, τι ωραία γυναίκα είναι αυτή. Ναι, είμαστε μοιχοί. Τι σου λέει, μην την αντικειμενοποιείς, αυτό σου λέει. Πάρε υπόψη ότι είναι αιώνιο πλάσμα. Δηλαδή, ουσιαστικά σε βάζει στο μυστήριο του έρωτος και σου λέει: κοίταξε, άλλο η χρήση που έχει στο μυαλό σου, μπαμ και έξω. Αυτή η βρώμικη πλευρά της αρσενικής σεξουαλικότητας, έτσι. Και άλλο πράγμα η σχέση, η πραγματικά ερωτική, η οποία. Αυτό σου λέει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή. Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ σοβαρό. Επομένως και εμείς οι straight είμαστε υποκρίσιν. Τελούμε υποκρίσιν. Βέβαια. Βέβαια, απολύτως. Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Όταν λοιπόν εγώ θέτω τη δική μου ταυτότητα υποκρίσιν, εσύ τη δική σου γιατί τη θέτεις. Να κάνουμε και μερικά ερωτήματα λίγο έτσι πιο ζουμερά. Καταλάβατε. Διότι ο τυφλός δικαιωματισμός εξαγιάζει οτιδήποτε κατεβαίνει στο τσερβέλο μου. Τέρμα. Και ξέρετε, οι πατέρες, μου κάνει εντύπωση, ο Βάζο Ρώθεος, λέει ο άνθρωπος δεν γίνεται επικίνδυνος για τον εαυτό του και τους άλλους σε μία περίπτωση. Στα ασκητικά, μέγας ασκητικός πατήρ. Ξέρετε ποια είναι η περίπτωση αυτή. Γι' αυτό σας λέω: υπάρχουν τόνοι σοφία σε αυτή την παράδοση. Σε αυτές τις παραδόσεις. Ποιότε λέει, όταν συμίξει το θέλημα το δικαίωμα. Όταν αναμειχθεί το θέλημα με το δικαίωμα, ο άνθρωπος γίνεται επικίνδυνος. Καταλάβατε. Το θέλω και το δικαιούμαι. Τελειώσαμε. Πόλεμος παγκόσμιος. Εισβάλλω στην Ουκρανία. Έτσι παράγεται. Σκοτώνω τον άλλον. Γιατί τον σκοτώνεις. Διότι μου στερεί το δικαίωμα. Θέλημα και δικαίωμα. Για μένα είναι το πάνω αυτό. Καταλαβαίνω πολύ καλά λοιπόν όλους όσους έχουν ταλαιπωρηθεί, εξωστρακιστεί και αυτά. Αυτά πρέπει να σταματήσουν να κοπούν και νομίζω ότι θα κοπούν από εδώ και πέρα. Δεν έχει κανείς τη διάθεση να το κάνει αυτό. Και δεν νομίζω ότι όριμοι άνθρωποι θα το έκαναν αυτό. Εμένα προσωπικά έχω συνεργαστεί και ομοφιλόφιλους και ομοφιλόφιλες και έχω μια τεράστια εμπειρία ανθρώπων. Δεν το θέτουμε σε ερώτηση. Ούτε θέλω να μας το πετάει κανείς στο πρόσωπο, ούτε εμείς το πετάμε τίποτα στο πρόσωπο. Ένα αυτό. Αλλά τα θέτεις υπό διερώτηση. Έτσι. Και όταν σχετίζεσαι με τους θεσμούς, να αναρωτιέσαι γιατί είναι έτσι. Και αν πρέπει να είναι αλλιώς, εντάξει, αυτό είπα εγώ και παλαιότερα και τώρα, δείξε μας γιατί πρέπει να είναι αλλιώς ήρεμα. Πιάσε την ουσία του θέματος και έλα εδώ και κάνε μια ανάλυση με την οποία θα κερδίσεις ποιους, όπως λέει ο Καβάφης, αυτούς που ξέρει ο Πλάτων, τους επαείοντες. Το είναι το θέμα. Να απειλούμε, να βρίζουμε, να φωνάζουμε ή να σταναλλάζουμε τους πόλους του εγωισμού. Κάποτε μας τα κάνανε, μας τα κάνανε εμείς τώρα εμείς. Ωραία, και τι έγινε. Τι βγαίνει από όλο αυτό. Ποιος πείθεται έτσι. Ποιος ποτέ επίσθη έτσι. Κανένας. Όπως αυτοί δεν επίστησαν κάποτε, έτσι δεν πείθαν και τώρα άλλους. Με όλους αυτούς τους τρόπους, θα ξαναπώ,
ότι είναι λάθος. Κάντε ταπεινή μου γνώμη. Το είπε και ο πατήρ Βασίλης ο Θερμός προχθές και έχει δίκιο να επισπεύδομαι τόσο πολύ και μάλιστα τόσες κατηγορίες ανθρώπων να μην έχουν καν πει μια κουβέντα, οποιαδήποτε κουβέντα. Στραβή ίσια, από εδώ ή από εκεί, συμφωνώντας ή διαφωνώντας. Θέλω να πούμε λίγο για το ρόλο της φαντασίας. Α. Μέσα σε όλο αυτό. Διότι εκεί συντελούνται όλα, εκεί αποφασίζονται όλα, από εκεί ο άνθρωπος παίρνει τη γνώση που τον αφορά και την επικοινωνεί προς τα έξω. Ποια είναι η σχέση της φαντασίας με την Εκκλησία σε αυτό το ζήτημα. Και εν τέλει, αν η φαντασία είναι αυτή η οποία έφερε τα πράγματα σήμερα στη θέση που βρισκόμαστε. Η φαντασία είναι μια βασική ανθρωπολογική λειτουργία. Έτσι. Την οποία ανέλησε η νεότερη φιλοσοφία καλύτερα και από το παρελθόν. Λοιπόν, με την έννοια αυτή, με την έννοια της δημιουργικότητας, τα πάντα στον άνθρωπο χαρακτηρίζονται από αυτή τη δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ το βιολογικό του δεδομένο. Mm-hmm. Ο Χάιντεγκερ το είπε με μια μακρύ, πολύ 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 τολμηρή κουβέντα, λέγοντας ότι το ζώο δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο. Με έναν τρόπο μπορώ να το υποστηρίξουμε αυτό. Διότι οτιδήποτε συμβαίνει στον άνθρωπο είναι αποτέλεσμα στοχασμού σχέσης, δημιουργικότητας, ασυναισθήματος, ανοίγματος, νέων νοημάτων, νέων πραγμάτων. Δεν έχει όρια, δεν τελειώνει, δεν έχει να κάνει με το χρόνο απλώς, αλλά με την αιωνιότητα. Σας είπα, ο άνθρωπος είναι ένας νοσταλγός του απολύτου. Κανείς μας δεν θέλει τίποτα να μην είναι, το λέω συχνά εδώ και εκεί. Τελευταία μπάς και γίνει κατανοητό. Και μιλάω και για την απόθυση του απολύτου. Κανείς δεν θέλει να ζήσει με έναν τρόπο η μία αιώνια. Απόλυτη ζωή δεν θέλουμε όλοι. Θέλει να πεθάνει κανένας. Απόλυτη αγάπη δεν θέλουμε όλοι. Θέλει να έχει και μίσος κανείς. Απόλυτη γνώση δεν θέλουμε όλοι. Απόλυτη ελευθερία δεν θέλουμε όλοι. Ο άνθρωπος λοιπόν με τον τρόπο αυτό ζει δημιουργώντας συνεχώς, σκηνοθετώντας συνεχώς τον εαυτό του. Αυτή είναι η θεωρία του έκτου του φυσικού θελήματος, η οποία ξεκινάει από την έκτη Οικουμενική Σύνοδο. Είναι φανερό, φοβερό ότι αυτά ο χριστιανισμός στην κυριολεξία τα ξαναδημιούργησε. Mm-hmm. Έτσι τα ξανά. Και τους έδειξε καινούριο νέο φως, πολύ περισσότερο φως μάλιστα. Διότι η αρχαιονική για τις ελευθερίες είναι η περιορισμένη ελευθερία. Η κοσμολογική ελευθερία. Εδώ είναι απέραντη. Mm-hmm. Εδώ είναι απέραντη. Διαβάστε τον Άγιο Μάξιμο, τι λέει εδώ αυτός. Ζητάει την πραγμάτωση της φύσης πέρα από τα όρια. Πέρα από τα όρια. Πέρα από τα όρια. Δηλαδή μπαίνει στη σφαίρα του Θεού ο άνθρωπος. Αυτό μας δημιουργεί και τεράστια ευθύνη. Διότι όλα αυτά γίνονται με έναν τρόπο. Δεν γίνονται απλώς ξυπνώντας από το κρεβάτι μου και λέγοντας αυτά που σας είπα. Μωρέ, ωραίος σκύλος είναι αυτός. Γιατί να με το κληρώνω στην περιουσία μου. Καταλάβατε τι λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μέσα στη φαντασία, την οποία θεωρεί η Εκκλησία χρόνια επικίνδυνη. Συμβαίνουν... Ναι, μερικοί συγγραφείς, θα σας διακόψω, τη θεωρούσαν επικίνδυνη γιατί τη συνέδεσαν πάρα πολύ στενά με τη φαντασία που γεννιέται την ώρα της προσευχής. Άλλο ακριβώς. Αυτό. Ναι, δεν είναι όμως αυτή η λειτουργία της φαντασίας εν γέννη. Όχι, δεν είναι. Όμως, ναι. Όλο αυτό το οποίο νιώθει ένας άνθρωπος σε παιδική ηλικία, όταν είναι γεννημένος ως αγόρι αλλά νιώθει ως κορίτσι. Μέσα στη φαντασία του λοιπόν αρχίζουν και γεννιούνται εικόνες, ναι. Οι οποίες τον θέλουν ντυμένο κορίτσι, να παίζει με παιχνίδια κοριτσίστικα, να θέλει να βαφεί, να μιμείται τη μητέρα στο κραγιόν, στο μανό, ναι. Σε οτιδήποτε θηλυκό, τέλος πάντων, τον αφορά εκείνη τη στιγμή, σε παιδική ηλικία, μέσα στη φαντασία του. Mm. Και εκεί μένουν αυτά, μέσα στη φαντασία. Για να φτάσουν στο σημείο να εξωτερικευθούν, θα πρέπει μια κοινωνία να είναι έτοιμη να τα υποδεχτεί αυτά ως φυσιολογικά. Και όπως βλέπουμε, δεν είναι καθόλου έτοιμη. Πείτε μου λοιπόν μέσα στην φαντασία, εκεί τι ακριβώς συμβαίνει και τι ρόλο παίζει μέσα στον ψυχισμό ενός μικρού παιδιού το οποίο νιώθει έτσι. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ικανός να δώσω απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Είναι σαφές
ότι η ψυχοσεξουαλική ταυτότητα και με τη φαντασία έχει να κάνει και με το περιβάλλον έχει να κάνει και με τα βιώματα της παιδικής ηλικίας έχει να κάνει. Mm-hmm. Πιθανώς να έχει κάνει και, να έχει κάνει και με ορμονικές αυτές, αλλά όλα αυτά που σας είπα, σήμερα ακόμα δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε με την ακρίβεια που θα θέλαμε. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, η φαντασία είναι ένας χώρος. Εμένα με ενδιαφέρει ένα πράγμα. Πρόσφορος. Ένα έφορο χωράφι είναι για αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η αγωγή που θα δεχθεί ένα παιδί. Το παιδί δεν είναι μόνο ετεροφιλόφιλο ή ομοφιλόφιλο. Μπορεί να κάνει και κάνει χίλια μύρια πράγματα εκτός από αυτά. Mm-hmm. Προσωπικά με στεναχωρεί. Όταν βλέπω έναν νέο άνθρωπο να έρχεται και μου λέει: ξέρετε, εγώ είμαι ομοφιλόφιλος. Είναι μια βλακώδης δήλωση. Να του πω κι εγώ είμαι ετεροφιλόφιλος. Α, γεια σου, τελείωσε. Τι νόημα έχει αυτό? Χάρηκα για την γνωριμία. Τι νόημα έχει αυτό? Όλα αυτά που μπορείς να κάνεις με όλα αυτά που έχεις είναι το σημαντικό. Και εδώ είναι κάτι που οι δικαιωματιστές επίσης το αγνοούν και το ξεχνάνε. Με ενοχλεί προσωπικά ότι καθαγιάζεται εξ ορισμού μια κατάσταση. Εδώ εγώ δεν καθαγιάζω την κατάστασή μου ως ετεροφιλόφιλου. Mm-hmm. Γιατί? Διότι χίλια πράγματα πρέπει να κάνω. Μέσα στη φαντασία σας και το δικό σας παράδειγμα, ναι, προηγουμένως, ως μοιχός με μια άλλη γυναίκα όταν, ναι, την δεις κτλ. Που το είπατε. Άρα λοιπόν, στην φαντασία νοηματοδοτείται κάτι. Ή ο άνθρωπος παίρνει μεγαλύτερο βάθος. Ακριβώς αυτό. Μην ξεχνάτε. Τώρα μου θυμίσατε το Jung. Ναι. Εντελώς, μου έκανε πάντοτε εντύπωση. Στο Jung υπάρχουν πολλά σοβαρά πράγματα. Τον Carl Gustav Jung, έτσι. Ένα από τα αρχέτυπα του συλλογικού ασυνειδήτου είναι το αρχέτυπο του νοήματος, ξέρετε. Το αρχέτυπο του σοφού γέροντα. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Ο άνθρωπος είναι ναόν που ζει με το νόημα. Φτιάχνει νόημα και το φτιάχνει μάλιστα, πιστεύω εγώ, μαζί με άλλους και δημιουργεί, και αν δεν νοηματοδοτηθεί αυτό που κάνει και μάλιστα αυτή η νοηματοδότηση, όπως είναι στο Jung, να έχει να κάνει με το συλλογικό. Mm. Δεν είναι στο ατομικό ασυνείδητο το αρχέτυπο, είναι στο συλλογικό ασυνείδητο. Λοιπόν, εάν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος παθαίνει, αρρωσταίνει, δηλαδή είναι αυτό που λένε μερικοί Αμερικάνοι σήμερα, η απόθεση. Ακριβώς. Εγώ το λέω απόθεση του απολύτου. Δηλαδή, κάτι το οποίο το θες μόλις σου την ύπαρξη. Το αποθείς. Διότι το προσδιορίζεις σαν αυτή τη ανάγκη του καφέ. Και λες αυτό είναι. Και αυτό με κάνει άνθρωπο. Και ο δικαιωματισμός πάσης φύσεως δημιουργεί ένα τρομακτικό πρόβλημα στον ορισμό του τελικού του ανθρώπου. Αυτό είναι το ζήτημα. Είμαι αυτός που θέλει, ξέρω εγώ, το τάδε δικαίωμα. Καταλάβατε. Λέτε δηλαδή ότι οι δικαιωματιστές ουσιαστικά υποτιμούν τον εαυτό τους. Τη Ruth Ginsburg, την ξέρετε, Ruth Ginsburg. Ναι. Η Ruth Ginsburg ήταν πρόεδρος και δικαστήνα στο ανώτατο Αμερικανικό δικαστήριο από το 1993, αν δεν μου απατάει η μνήμη, mm-hmm, ως το 2020 που πέθανε. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε πρόσφατα ένα κείμενό της. Α, ήταν και μαχητική φεμινίστρια. Ναι. Υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο φεμινισμός θα πεθάνει μετά από όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν τον αντέχει αυτή η νέα κουλτούρα. Να ξέρετε. Και της βγάλανε ένα κείμενο. Λογοκριμένο. Και όπου υπήρχε λέξη γυναίκα, βάλανε τη λέξη άνθρωπος. Mm-hmm. Και η λέξη εγκυμοσύνη, όταν έλεγε αυτή έγραφε εγκυμοσύνη της γυναίκας, έβαλαν η εγκυμοσύνη του ανθρώπου. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν θα μπω στον Orwell τώρα. Ναι. Τι αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Περίεργα. Να πάψω να διδάσκω Φρόιντ επειδή μιλάει για το αδιπόδιο όπως μιλάει. Να πάψω να διδάσκω Ιού γιατί μιλάει για τον άνιμα και την άλλη. Να πάψω να διδάσκω Πλάτωνα γιατί στο Φέδρο δεν τα πάει καλά με τόσο με τον ερωτισμό και ούτε τον ομόφυλο ούτε τον ετερόφυλο. Αν πάψω να διδάσκω, ξέρω εγώ, Καινή Διαθήκη, διότι είναι ψέμα Καινή Διαθήκη για κάποιο λόγο. Αν πάψω, mm-hmm, να διδάσκω Κομφούκιο, Βούδα, πάμε, θα διδάξω τι στο τέλος. Τι, ποιο είναι.
Μην πω κανένα όνομα και βάλουμε τα γέλια. Λέτε δηλαδή ότι οι δικαιωματιστές χρησιμοποιώντας τη λέξη δικαίωμα υπονομεύουν τον εαυτό τους. Σε μια προηγούμενη συνέντευξή μου το άκουσα και αυτό. Πρέπει να τα ακούσουμε όλα στη ζωή. Ποιο. Να ακούσουμε τον αντίστοιχο Πλάτωνα σήμερα. Ο Πλάτωνας είναι τα κρομιδάκια που βγαίνουν, ας πούμε. Ένα κρομιδάκι ήταν εδώ, άλλο είναι εκεί. Πλάτωνας κι αυτός, Πλάτωνας κι αυτό κι ο άλλος. Δηλαδή, εδώ πλέον τα πράγματα σοβαρεύουν. Δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά τα πράγματα και να λέμε ότι εντάξει, παιδιά, προχωρήστε. Θέλω να καταλήξουμε λίγο σε αυτό. Δικαίωμα. Να καταλήξουμε λίγο σε αυτό. Ναι. Σας είπα προηγουμένως ότι όπως σας ακούω, αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι αυτοϋπονομεύονται οι δικαιωματιστές. Χρησιμοποιούν, ναι, χρησιμοποιούν το δικαίωμα με λάθος τρόπο, σε λάθος βάση, σε λάθος συζήτηση. Και ότι θα υπήρχε ενδεχομένως υπάρχει ένας άλλος τρόπος προσέγγισης, βέβαια, ο οποίος είναι ποιος. Και με αυτό παρακαλώ να κλείσουμε. Μα είναι αυτός που σας είπα. Είναι ο πρώτος του Πλάτωνος, είναι ο τρόπος του Μαξίμου του Ομολογητού. Δηλαδή είναι η αναγωγή στο καθολικό και στο, στο αιώνιο και στο απόλυτο. Στο δηλαδή, υπέροχο δηλαδή, απόλυτο, λέτε. Με την έννοια αυτή, κάνω πάντοτε για να περάσω στις ανώτερες σφαίρες. Πάντοτε ο άνθρωπος θα περάσει, θέλοντας και μη, και θα το θέλει κιόλας, από μια αυτοκριτική. Και θα δει τι από αυτά που κάνει στέκει και τι όχι. Α, σε αυτή τη φάση είμαστε τώρα, λέτε. Όλοι μας είμαστε έτσι. Μα και εγώ το κάνω αυτό που σας λέω αυτό. Δηλαδή, καθώς ανατείνεται, η λέξη είναι από τους ασκητικούς πατέρες, τον Διονύση Αρεοπαγίτη. Ανατείνεται, λέει. Ναι, αλλά βλέπεις και ποιος είσαι. Υπάρχει μια φοβερή κουβέντα στη Φιλοκαλία, η οποία μου έκανε πάντα το τετράτο έργο συλλογής ασκητικών κειμένων που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Λοιπόν, η φοβερή φράση με την οποία θα μπορούσα να τελειώσω για αυτή τη συζήτηση εγώ και θα είναι την πρότεινα και στους φίλους ΛΟΑΤΚΙ, έτσι. Ή μη γνώμεν, αν την πω στα ελληνικά τα νέα, εάν δεν γνωρίσουμε πώς μας έκαμε ο Θεός, ποιους μας έκαμε ο Θεός, δεν θα καταλάβουμε ποτέ πώς καταντήσαμε με την πτώση μας. Και πού καταντάμε την πτώση μας. Καταλάβατε, είναι αντίστροφη γνώση. Πρέπει να δεις το υπέροχο για να δεις πώς υπολείπεσαι εσύ σήμερα. Ο δικαιωματιστής αυτό το λάθος κάνει. Δεν έχει τον μεγάλο πόλο. Έχει μόνο τον εαυτό του. Και φωνάζει και ορίεται σαν το μωρό το παιδί. Θέλω, θέλω, θέλω σοκολάτα, θέλω, θέλω, θέλω. Ας κρεμίσει ο κόσμος. Ναι, αλλά καταλάβατε. Πρώτον, ο άνθρωπος δεν θέλει μόνο σοκολάτα, έχει χίλια πράγματα. Και δεύτερον, υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος εκεί έξω που περιμένει να τον χειριστεί ως ιερέας της δημιουργίας. Έλεος! Πολύ σας ευχαριστώ που είσαστε απόψε μαζί. Αυτό. Αυτό. Και αν πέφτουμε έξω, ας έρθουν να μας φωτίσουν. Με τα χαρά το λέω αυτό, θετικά το λέω. Εγώ δέχομαι αυτή την κουβέντα. Τη δέχομαι. Και στους φοιτητές μου αυτό λέω. Ελάτε, δείξτε μου. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε και απόψε. Ραντεβού εμείς στο επόμενο Ντε Προφούντις.